Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τρόικα, ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα φυσικά, με τα πάντα για τις ομάδες μας, αλλά και ό,τι άλλο μας απασχολεί. Στα αθλητικά κυρίως δρόμενα, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν και οι παρεμβάσεις μας για τα κοινωνικά, πολιτικά, όλα τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά σας. Παρέα με το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, τώρα είναι ιδανική ευκαιρία για όλους εσάς. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις. Μπορούν να μετέχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη που αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά στις μέρες που ζούμε και ο πιο ασφαλής. Μαζί μας και η Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή Injection Service είναι πρωτοποριακή, αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με το ηλεκτρονικό. Άρα κάθε εργασία που πραγματοποιείτε καταχωρείτε, δεν τη χάνετε, δεν την ψάχνετε, δεν ψάχνετε να βρείτε το τι ακριβώς συνέβη και επομένως μπορείτε να λειτουργήσετε πολύ καλύτερα το αυτοκίνητο σας. Τηλεφωνάκι 933-787 για ραντεβού Injection Service, Απόλλωνος 18, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σας. Γεια σας. How are you? Fine, thanks. What about you? Fine, thanks and you. Okay. Me foul, you foul. You foul. You foul. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται πως θα ακούσουμε για 50η φορά μετά το διάλειμμα να το βρει και ο Χρήσαντος. Το επικό βίντεο. Το επικό βίντεο του Άρντα. Και εμείς. Το βάλαμε προηγούμενο. Κάθε μέρα το βάζουμε. Κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι να το ακούσει, είναι να το βλέπει. Να βλέπει τη Φιλίτσα. Η οποία Φιλίτσα και ο άλλος ο συνάδελφος είναι αυτή που θα κάνανε τις περιγραφές στο Βόλο TV αν δεν πήγαινε στην Όβα. Μπαμπά, θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Κάναν ένα φιλικό παιχνίδι και λέγανε. Και έλεγε η Φιλίτσα την άποψή τη. Καλή φίλη και συνάδελφο. Έλεγε. Μπορεί να ήταν τρακαρισμένη η Φιλίτσα δίπλα στον Άρντα. Παίζει και αυτό. Σίγουρα. Μητά... Συγκλονισμένη. Εντάξει. Στην αρχή του βίντεο που ξεκινάει να μιλάει ο άλλος και του λέει ένα παιχνίδι αυτό στο Βόλο με σένα και τα λοιπά, και αυτός γυρίζει και κοιτάει αυτήν και λέει και την κάνει και κάνει και την κάνει έτσι με το είναι κεφάλι. Γεια σας. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι, παιδιά, θα το ακούσουμε. Είναι 1,5 λεπτό, θα παίζει μέρα παραμέρα για τουλάχιστον 10 μέρες. Ένα μου αρέσει. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Και ο Άρντα όπως τα λέει γρήγορα και τα λοιπά. Εντάξει. Γρία αγγλικά όμως. Παρέβαση. Ένα... Έχει πολλά ωραία σημεία. Τέλας. Εκεί που λέει. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιώργος Μίσος πήγαινε και είπε speak. Εκεί που λέει very good president, πολύ καλός πρόεδρος, και επεμβαίνει ο συνάδελφος, πολύ καλός πρόεδρος. Αβάντα, Να μην ξεφύγει από κανέναν. Πρέπει να παίξει μετά το διάλειμμα όμως. Με αυτό θα μπούμε έτσι και να χαλαρώσουμε λίγο. Εντάξει. Χρειάζεται στη ζωή και τέτοια βίντεο. Έτσι. Νομίζω περνάει στο Πάθιον και αυτό, όπως είναι το βίντεο με τον Μπακαγιώκο που πεθαίνει στο γέλιο γιατί έκανε ένα λάθος. Εντάξει, οι δηλώσεις του Γκουνσότο, στην παρέα μπαίνει και αυτό. Εντάξει, επικός Βάρντα. Λοιπόν, στις 3 έχουμε μια σημαντική συνέντευξη τύπου στο γήπεδο της Τούμπας, όλα βρέμπε. Θα είναι δίπλα του και ο Κυριάκος Κυριάκος. Παραδοσιακή συνέντευξη. Εντάξει, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν να σταλθούν οι ερωτήσεις από πριν λόγω κορονοϊού κτλ. Βρέθηκε τρόπος με περιορισμένα βέβαια άτομα, 15 στον αριθμό, θα είναι μέσα στην αίθουσα να γίνει η συνέντευξη παραδοσιακή με ερωτήσεις, απαντήσεις. Νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον. 3 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από τον Λίμπερο 107,4. Να δούμε, έχει πολύ ξαναλέω ενδιαφέρον και το σκεπτικό του Ρέμπε και το πεδίο δράσης του και γιατί αποκτήθηκαν μερικοί ποδοσφαιριστές και γιατί δεν αποκτήθηκαν άλλοι. Γενικότερα θα μάθουμε για πρώτη φορά τόσο άμεσα τις σκέψεις του Γερμανού αθλητικού διευθυντή. Θα είναι δίπλα του και ο Κυριάκος Κυριάκος, ο οποίος προανήγγειλε ότι και αυτός θα έχει ρόλο, δεν θα είναι απλά δίπλα στον Γερμανό για να του κάνει παρέα. Εντάξει, και όπως έχει γράψει και ο ίδιος, θα απευθύνει ερωτήσεις και στους δημοσιογράφους. Νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον. 3 η ώρα λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας. Θα ήταν καλό να ξεκινούσε τώρα στις 12. Εντάξει, να ήμουν ειδική, να μην ερχόμουν εδώ. Δεν πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μας. Θα είναι ευνοημένος ο Γιώργος Ζαγόρας, ο οποίος θα έχει περνά μετά πολλά νομίζω να αναλύσει και γενικότερα θα μας απασχολήσουν και αυτά που θα πει ο Λαβρέμπε και αυτά που θα πει ο Κυριάκος Κυριάκος τις επόμενες μέρες. 3 με 5 είναι ο Ζαγόρας, τελειώνει. Εγώ μετά θα κάνω σχόλιο. Δεν χάνεται. Στη δεύτερη εκπομπή μου. Δεν χάνεται. Όχι, βαριέμαι με το Ρέμπε. Ναι. Να στείλουν ερωτήσεις οι ακροατές μας. Ναι, για το τι θέλουμε να ρωτήσουμε ή τι θα ρωτούσαν αυτοί αν ήταν στη θέση μας.
ναι. στο Ρέμπε. Γιατί ξέρουν καλύτερα από τους δημοσιογράφους, πιστεύεις. Εντάξει, εννοείται ότι ξέρουν. Mm. Πώς δεν ξέρουν. Δεν έχουν όλες τις παραμέτρους. Έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο χθες ο Κόλκας στο SDNA. Ότι ακόμα και ο δημοσιογράφος δεν ξέρει όλες τις παραμέτρους μιας υπόθεσης. Ίσα-ίσα ξέρει, με το 20% διαφωνώ εγώ, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να τοποθετούνται και ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφοι, αλλά και ακροατές στα ραδιόφωνα και να λένε κάποια πράγματα, λες και είναι στο τραπέζι που μιλάει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Καρυπίδη, να πω έτσι, δύο προέδρους, ενώ μιλάνε οι δυο τους, και να μιλάνε με τέτοια σιγουριά, λες και είναι από κάπου και τους ακούνε την ώρα που μιλάνε για το τι συνέβη και το τι έγινε. Και 9 στις 10 περιπτώσεις θα έχουμε fake news, ας πούμε. Ο Παπατζηλίκης σε αυτή την πόλη, Χρύσανθε. Στην Ελλάδα, ρε, γενικότερα. Στην πόλη αυτή ειδικότερα. Ναι, εντάξει. Στην πόλη αυτή ειδικότερα. Το Παπατζηλίκη είναι το καλύτερο όχημα για να πάνε μερικοί μπροστά. Ναι. Οκ. Okay. Υπάρχει και μεγάλη μάζα κόσμου που δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι ποιος πουλάει παπά και ποιος όχι. Ναι. Εντάξει. Όχι, το έχει πάρει. Έχουν υπάρξει μη συνάκους. Διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν τον νοιάζει, Στέργιο. Δεν τον νοιάζει. Είναι και η άγνοια, Κώστα. Και δεν τον απασχολεί κιόλα. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω τέτοιο. Βλέπω μια κομπή στην τηλεόραση. Εγώ, ας πούμε, έχω πιάσει φίλο μου να σχολιάζει με εγώ να μπει δημοσιογράφο τα τεκτενόμενα. Εγώ να μπει. Ναι, εγώ να μπει. Ρωτούσε ο φίλο μου, απαντούσε εγώ να μπει συνάδελφο κτλ. Και τον παίρνω τηλέφωνο, λέω, ξέρει ότι το site αυτό το έχει ένα παιδί 15 χρονών. Μου λέει σοβαρά. 15. Δεν ήξερε, ρε φίλο, ο άνθρωπος. Εντάξει. Γενικότερα έχουν την τάση μοριμένοι να σχολιάζουν παντού. Οκ. Okay. Εγώ θα πω το Παπατζηλίκη αυτό στην πόλη ανθεί και θα συνεχίσει να ανθεί. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν ξέρουν περισσότερα αγγλικά από τη Φιλίτσα, αλλά λένε ότι μίλησα με 8 ανθρώπους στη Γερμανία ναι. και στην Ολλανδία και το ρεπορτάζ μου. Και σε μένα έχω τέτοιους. Μίλησα, έκανα μια ανάλυση του αγωνιστικού πλάνου. Δεν ξέρουν ούτε το good morning. Αλλά στον αέρα μίλησα με δύο ανθρώπους στην Αμερική και θα σας πω για τον Τραμπ κιόλας ή για τον Βασαβίδη μίλησα το με. Το Κώστας λέει για τον Τραμπ ενίοτε. Εντάξει. Αδερφός μου ο Τραμπ. Έτσι. Λοιπόν. Και στην πόλη αυτή, για να το κλείσω, δεν έχω διάθεση σήμερα. Ξύπνησα πολύ καλά. Εντάξει. Στην πόλη αυτή, Κώστα και Χρύσανθε που λέγανε κάποτε προχώρα καπτάν Γιάννη μπροστά, εσύ καπετάνιος και εμείς πίσω Μούτσι. Τώρα λένε ότι αυτοί εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Η πλάκη ποια είναι. Εγώ ότι ήδη εξέφρασαν και τον κόσμο του Άρη πριν από ένα μήνα. Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί δεν αφήνει να το λέει ο κόσμος. Και ότι είμαι 20 χρόνια στο χώρο που δεν λέει και τίποτα. Εντάξει. Αυτό με το Μούτσο το θυμάμαι και εγώ, φίλε. Ναι. Μπροστά εσύ, καπτάνιο. Κώστα, μην φυσά το μικρόφωνο. Εμείς πίσω Μούτσι. Οι Μούτσι λοιπόν φτάσουν σημείο να κουνάνε το δάκτυλο. Επειδή βλέπουν ότι γνωρίζουν τα πράγματα, παίρνουν μια παταγόπουρτσα. Στον ΠΑΟΚ πιο πολύ μπορούν, φίλε. Είναι και ΠΑΟΚ. Εδώ το κούνο στο δάχτυλο στον Άρη χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον Άρη και το μόνο σχέση με τον και Άρη φυσικά είναι να προτρέπουν οπαδούς να πούνε ότι μπήκε ο Σούπερ 3 μέσα. Στον ΠΑΟΚ σε πείραξε. Τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ διαχρονικά έχουν και μία σχέση με τον ΠΑΟΚ διαχρονικά. Γίνανε, ήθελαν να γίνουν Μούτσι, όπως λες. Δύο πράγματα χρήσανε με ενοχλούν. Το ψέμα. Εντάξει, και το Παπατζηλίκη. Ναι. Η κριτική, ακόμα και αν είναι ακραία με επιχειρήματα, αυτά δεν με ενοχλεί. Ναι. Το Παπατζηλίκη με ενοχλεί και το ψέμα. Μάλιστα. Εντάξει, ξαναλέω, εγώ τουλάχιστον τους γνωρίζω όλους και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έχει πει ο καθένας. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούν ορισμένοι να παίζουν, να το παίζουν οι τιμητές. Γιατί δεν μπορούν, επειδή το θυμάσαι εσύ. Οι υπόλοιποι δεν θυμούνται. Οι κοσάριδες της σημερινής εποχής δεν ξέρουν καν. Ακούνε τα wow, τα wow και τα wow. Εντάξει, και μια χαρά είμαστε. Εγώ θυμάμαι όμως. Εντάξει. Αυτό είναι. Και για Ολυμπιακό θυμάμαι κατάσταση. Και για Μελισσάκη θυμάμαι και τα πάντα θυμάμαι. Ούτε ο Τριαντάρης γνωρίζει. Ούτε ο Τριαντάρης γνωρίζει, φίλε μου. Και ο Σαραντάρης και δεν τους νοιάζει και δεν τον κόσμο. Δεν τους νοιάζει. Ο κόσμος θέλει να ακούει, να γελάει, να χαλαρώνει, να ψυχολογείται. Θέλει την ίντριγκα. Θέλει την ίντριγκα. Κοίταξε, όχι να σου πω κάτι. Ο κόσμος όχι δεν θέλει αυτό. Ο κόσμος θέλει να ακούει, να γελάει, να χαλαρώνει με την ομάδα του άλλου. Όταν πιάνουν τη δικιά του την ομάδα στο στόμα του, νευριάζει. Ναι, γιατί είναι αυτά, είσαι ψεύτης κτλ. Δηλαδή η απάντηση. Γιατί άκουσε, ρε φίλε, τον Καραγκιόζοπουλο. Για να γελάω. Για να γελάω, φίλε, είναι η χειρότερη απάντηση που μπορώ να ακούσω. Και το γιατί. Μα αυτό θέλει. Και το καφέ είναι ότι πανηγυρίζει όλη την ενημέρωση. Θέλουν όλη την ενημέρωση και την πραγματικότητα. Άλλωστε, ακούει για να γελάει. Το χειρότερο είναι ότι πανηγυρίζει. Στέργιο, να σου πω κάτι μπορεί να σε τρομάξει. Ακόμα και εμάς μπορεί να μας ακούει κάποιο τώρα γιατί το διασκεδάζουμε. Γιατί είναι, ας πούμε, φόλα παοξή, με ακούει εμένα και γελάει με αυτά που λέω. Ακόμα και αυτό. Ή θυμώνει. Ή θυμώνει. Ή τα παίρνει σοβαρά υπόψη του. Δεν είναι απαραίτητο όλοι. Όλοι οι ακροατές, μια που μιλάμε για ραδιόφωνο, να λειτουργούν όπως λειτουργούμε εμείς ή όπως είναι το ιδεατό να λειτουργούν. Άλλος ακούει εκπομπές τέτοιες. Αυτή είναι η άποψή εσύ μου. Δεν έχεις κάτι να δεις τρας ποτέ.
Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό που σχολιάσαμε εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής, τι είναι, δεν είναι για γέλια. Ο άλλος όμως είναι, το θεωρεί ότι, είναι, ότι έκανε αποκλειστική συνέντευξη του Γουάρντα. Σου λέει, μίλησα με τον Γουάρντα. Μίλησα μόνο εγώ και για το Βόλο είναι τεράστια επιτυχία. Και τώρα με αυτό το αστείο βίντεο με παίζουν σε όλη την Ελλάδα και έγινα διάσημο. Καταρχήν, μάθαμε όλη τη φιλίτσα. Έτσι. Γιατί δεν με τη μάθαμε, ρε φίλε. Την ξέραμε, μια χαρά κοπέλα. Δε όμω πώ τη μάθαμε. Γι' αυτό και η φίλη. Όχι, να σου πω κάτι όμω. Ηρωνευόμαστε που δεν ξέρει αγγλικά. Στην ουσία του πράγματο. Ναι. Την ενοχλεί, πιστεύει. Μπορεί και να την ενοχλεί. Μπορεί και να μην την ενοχλεί. Να την νοιάζει να γίνει διάσημη. Άρα. Όλη η Ελλάδα σου λέει. Μην κοιτά. Όπω σωστά το είπε. Έχουν χτιστεί καριέρε με αυτό ακριβώ. Με τη γραφικότητα, με το τραστ. Θα πήγαινε να κάνει τη συνέντευξη. Ποια συνέντευξη πήγε να κάνει. Την είπαν κάτσε δίπλα εκεί. Ο άλλος κάνει τη συνέντευξη που επίσης δεν ξέρει αγγλικά. Τη δίνει πάσα. Και αυτή μα, κάνει... μα αφού είπαμε ότι πρέπει να είναι η κοπέλα εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό, πήραμε 130 βιογραφικά και επιλέξαμε τη Φιλίτσα στον Βόλο TV. Ναι, να δείξουμε τη... Και τον συνάδελφο. Αυτό λέμε λοιπόν. Από τη στιγμή που τη Φιλίτσα δεν την ενοχλεί αυτό, άρα θα δεν θα έχει αναστολές ότι δεν ξέρει αγγλικά για να την ενοχλήσει εσωτερικά. Να πει πω ρε φίλε, ξεφτυλίστηκα, βγήκα στον αέρα. Τι ξεφτυλίστηκα. Και ξεφτυλίστηκα. Το δείχνει το βίντεο παντού τώρα. Δείχνει, δες με τον Ουάρντα, δες ήμουν παντή, μου είπε ότι είμαι και πανέμορφη. Όπως και άλλοι που ο κόσμος, ας πούμε, τους λέει κλόουν, τους λέει κλόουν και τον ακούω για να γελάω. Και πανηγυρίζουν. Και πανηγυρίζουν και χαίρονται. Ναι. Που έχουν ακροαματικότητα. Ναι. Γιατί μας ακούει ο κόσμος για να γελάει. Ακριβώς. Για να γελάει. Δηλαδή είμαστε κωμικοί, κλόουν, τσίρκο κτλ. Ναι. Χαρίτε. Πέφτει το μπακύρι. Πέφτει. Αυτό τους νοιάζει. Άρα. Αυτό πάμε... τους νοιάζει, ρε φίλε. Δεν πάμε πουθενά. Όχι. Εγώ το είμαι συνειδητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Το ξέρω ότι υπάρχει. Καλά, και τον μπακύρι που πέφτει τώρα μην είσαι και το σίγουρος. Τον μπακύρι. Για κάποιους πέφτει. Εντάξει. Που συζητούσαν δύο συνάδελφοι που έκαναν τότε εραστεχνικά, Χρήσαν και Κώστα, γνωστοί μας πολύ καλά, έλεγε ο ένας τον άλλον. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Εκεί που μιλάς στην τηλεόραση, θα πάρω ένα ποτήρι νερό, θα στο ρίξω στο ναι. πρόσωπο, να μας δείξει ο Θέμος, έλεγε ο άλλος. Καλά είσαι βλάκας. Ο Θέμος λοιπόν, ο Μακαρίτης, ο Θέμος και αρκετοί άλλοι από την Αθήνα, στο βωμό της τηλεθέασης, δυστυχώς κατέστρεψαν την τηλεόραση και το πώς ο κόσμος προσεγγίζει τους δημοσιογράφους και γενικότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η σκουπιδο τηλεόραση που έκανε τους πάντες. Ανθή, Κώστα. Η σκουπιδο τηλεόραση ανθή, σε όλα τα κανάλια. Να αναζητούν τον διαφορετικό τρόπο για να σχολιαστούν και να μπουν βιντεάκι στο Θέμο, στο Γρηγόρη. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εμένα, ας πούμε, αυτό το μπάτσελο. Στο Μουτσινά τώρα, χαίρονται που τις βάζουν στο Μουτσινά. Που σχολιάζει ο Μουτσινά στα φορέματά τους και χαίρονται. Σου λέει, έπαιξα σε πανελλαδικό κανάλι. Καριέρες κάνανε. Παιδιά, συγγνώμη, δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Ούτε το Bachelor, ούτε το. Πώς το λένε, το. Που είναι η Χριστίνα, η φίλη μου. Ναι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Η Μαλέσκο πώς έγινε. Η Μαλέσκο πώς έγινε. Την ήξεραν. Ένας ο Μουτσινά δεν το κάνει. Ο Μουτσινά δεν έκανε τη Μαλέσκο. Και το Μουτσινά, ο Μουτσινά πώς έγινε. Σε πρωινάδικο. Αυτό είναι. Αυτό θέλει ο κόσμος. Χρήσανθε, ο Μουτσινά, άστο. Ο Μουτσινά έχει ταλέντο. Είναι ένας κωμικός. Τα λέει ωραία. Έχει αέρα. Έχει ταλέντο, σίγουρα. Έχει μπρίο. Άσχετος ο Μουτσινά. Δεν λέμε. Λέμε ότι ο Μουτσινά την έκανε υπό την έννοια ότι την έβγαλε σε αυτά τα βιντεάκια. Την έδειχνε συνέχεια. Και τα στελέχη τη τηλεόραση τι νομίζει είναι. Σαν και εμά. Κάθονται, βλέπουν τηλεόραση. Α, ωραία αυτή. Τα λέει. Ναι, τα λέει. Και εμεί στο ραδιόφωνο δεν κάνουμε το ίδιο. Δεν φέρνουμε κόσμο για αυτό το λόγο. Ναι. Ακριβώς το ακούγαμε κάποιο στο ράδιο Φωνή τη Βραχιά. Έτσι. Και λέγαμε είναι καλό αυτό το στοίχημα να τον πάρουμε. Έτσι είναι. Και τώρα είναι πρώτη φίρμα ο στοίχημα από τη Βραχιά. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έτσι είναι. Από εκεί πέρα όμως το πώς υπηρετεί ο καθένας τη δημοσιογραφία. Γιατί μιλάμε τώρα για δημοσιογραφία. Η Μαλέσκου δεν κάνει δημοσιογραφία. Μπορεί να βαφτίσει παρουσιάζει μια τέτοια εκπομπή. Σε αυτό που κάνει είναι καλή, φίλε. Και επίσης αυτό είναι λάθος να πρέπει και η Ένωσή μας να το κοιτάξει. Ναι, όταν ναι. ο κόσμος μας λέει όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα το κοιτάξει η Ένωσή μας που μπαίνουν όλοι. Όχι, να που μπαίνει και η καθαρίστρια στο ραδιοφωνικό σταθμό, μπαίνει στον εδώ. Όταν κάποιος παρουσιάζει μια ραδιοφωνική εκπομπή, παιδιά, δεν είναι δημοσιογράφος. Κώστα, αυτό το παιχνίδι χάθηκε προπολού. Άστο. Ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, πλέον με τον νόμο το ότι στον ΕΔΟΕΑ μπαίνουν οι πάντες και καλά κάνα και μπήκανε για να σωθεί κιόλας, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να σωθεί. Αν δουλεύει στον τύπο και έχει ένσημα, καλά πώς δουλεύει στον τύπο. Πλέον είναι όλοι. Η γραμματεία σου είναι ΕΔΟΕΑ πλέον. Ο υπάλληλος γραφείου είναι ΕΔΟΕΑ πλέον. Δεν δουλεύει σε εταιρεία ΜΜΕ. Άλλο εταιρεία δεν μηνιέ, είναι άλλο δημοσιογράφος. Ναι, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Αν χρήσανε αυτοί που κουβόλησαν τις κασέτες στα κανάλια, μπαίναν και αυτοί. Δεν μπαίναν αυτοί. Μια χαρά μπαίναν. Αν είχαν, έπρεπε να έχουν τσεπεάθ, Στέργιο. Δεν είχαν τσεπεάθ. Τις κασέτες που κουβόλουσαν. Είχαν νίκα. Δεν είχαν τσεπεάθ. Εγώ λέω ότι όποιος παρουσιάζει μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής. Έχει διαφορά. Ναι, να και μην μπορεί να υπάρχει επίπεδο. Δημοσιογράφοι ναι. και εσύ, Τσαλτίδη, που ο δημοσιογράφος ενώ ο Τσαλτίδης, ας πούμε, κάνει εκπομπή με ακροατές και το παιδί, ας πούμε, το πρωί δουλεύει
Στην τράπεζα, συνήθως, αυτό γινόταν. Σωστά. Στις τράπεζες λοιπόν, και τα λοιπά. Στο Μανάβικο. Ραδιοφωνική παραγωγή. Ελλάδα, Κόσοβο, σήμερα 10 παρατέταρτο, μην κάνει τίποτα. Εντάξει, στο κανάλι του Προέδρου. Γιατί του Προέδρου. Σπάσουν τα μηχανά. Εμείς τον ΟΤΕ το βλέπουμε. Εγώ το βλέπω στο κανάλι του Προέδρου. Και εγώ στο Προέδρου. Και εγώ στο Προέδρου. Δεν έχω, ούτε τον έκοψα. Τι? Τον έκοψα. Να κάνω, ρε φίλε, συγγνώμη. Λοιπόν. Βέβαια, τα δίνεις στα Netflix εσύ. Α, μπράβο. Πάμε... Να βλέπεις σειρές. Πάμε όντως στην δημοσιογραφία. Περίμενε λίγο πια, η δημοσιογραφία που λες και τα λοιπά. Δημοσιογραφία. Πρόσεχε, πώς είναι κάποιος θετικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος, έτσι. Τώρα αναλαμβάνει, διαβάζω πολύ, καλή, πολύ καλά αφιερώματα κάνει η φίλη μου, η Βάσο. Τώρα αναλαμβάνει ο δάσκαλος Λάζλο. Όταν είσαι θετικά διακείμενος απέναντι σε μια ομάδα, ο δάσκαλος Λάζλο. Πρέπει κάτι να τσιμπήσει. Και ο δάσκαλος Λάζλο που πήγε στην Γκάμβη. Και δεν σταύρωσε νίκη. Ναι, αλλά πρέπει να, το, να κάνουμε ένα κείμενο να τσιμπήσει και εννοεί δάσκαλος Χρήστον θέμα να διαβάσει το κείμενο, ναι. Υπονοώντας την προηγούμενη καριέρα του και το, τη στάση ζωής του. Ωραία. Γι' αυτό τον λέει έτσι. Ωραία. Γιατί φέραμε και το πριν συγχωρηθεί τον Αλέφαντο. Δάσκαλος ήταν κι αυτός. Εάν έκανα ανάρτηση στη σελίδα μας λοιπόν στο Facebook του Λίμπερο, έκανα ανάρτηση σχετικά με το τι θέλει ο κόσμος να ρωτήσει το Ρέμπε και ο φίλος μας ο Γιάννης ήδη απάντησε και λέει. Εάν μέχρι τώρα στην καριέρα του έχει αναγκαστεί να απολογηθεί μέσω συνέντευξη τύπου κατόπιν απαιτήσεως. Πολύ καλή ερώτηση. Και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε από πλευράς financial fair play. Σε συνδυασμό, εάν κρίνει ότι το ρόστερ αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει τις νίκες στον παντού για πρωταθλητισμό και νέα πρόκριση στην Ευρώπη με την κατάληψη της πρώτης ή δεύτερης θέσης στον όμιλο. Τρεις ερωτήσεις έκανες, Γιάννη, αλλά εντάξει. Καλές ερωτήσεις. Δες τι θέλει ο ακροατής τώρα, λέει. Ακροατής τώρα, μάλιστα. Κάθε μέρα της εκπομπής αργιανός. Άμα θέλετε, λέει, να φιλοσοφήσετε, να πάτε για κανένα κρασί. Έχει δίκιο. Σκοτωθείτε λίγο με το στέργιο να γουστάρουμε. Αυτό θέλει αυτή ο κόσμος. Ουσία. Ο κόσμος αυτό θέλει, ρε φίλε. Ναι, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον εμείς το κάνουμε έστω και όταν με... σκοτωνόμαστε με το στέργιο και απαντάει ο στέργιος, τον βρίζει το στέργιο γιατί του αρέσουν αυτά που λέει. Γίνεται χαμός. Τουλάχιστον εμείς μαλώνουμε με δημοσιογραφικά, ας πούμε. Επιχείρηματα. Πλαίσια, ναι, ότι έγινε ένα γεγονός και σχολιάζουμε το γεγονός. Ολυμπιακάρης, δε... Παοκοξάβη. τα παραρτήματα κτλ. Λοιπόν, ο άλλος τώρα που είναι αριανός, εντάξει, πρόσεξε λέει. Και όλο αριανής σου στέλνει. Τι θες να μου στείλει ο Παοξής, στέλνει στο στέριο. Το αντίστοιχο μήνυμα που στείλει σε μένα ο αριανός, το στείλει ο Παοξής στο στέριο. Ναι, να πούμε καμιά είδηση. Εγώ, λέει, αυτό λέει, εγώ σας ακούω για ενημέρωση εσένα και τον Κώστα και με το στέριο να γελάω. ο Παοξής αντίστοιχα θα του στείλει. Ακούω τον Τζαλτίδη και γελάω ή εκνευρίζομαι θυμώνω και το στέλνει για ενημέρωση. Ακούμε για τον Κούση που κάνει τα ηχητικά. Άρα Κώστα, εσένα σίγουρα σ' ακούμε για να γελάμε. Ευχαριστούμε. Clown.gr. Λοιπόν, είδηση. Οριστικοποιήθηκε το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Συγγνώμη, το πρόγραμμα αγώνων τη Basket League. Σταματήσαν όλα τα αυτοκίνητα στη Τζιμισκή τώρα, Στέριο, οι πάντε. Λοιπόν, και να το πούμε αυτό, και γιατί το λέω τώρα αυτό. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, παιδιά, και το Σάββατο παίζουμε. Και μέχρι τώρα, Τετάρτη μεσημέρι, δεν ξέραμε πότε παίζουμε. Λοιπόν, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Σάββατο στις 7. Μιας και πιάσαμε τον Ηρακλή. Στη μία η ώρα, Κώστα, είναι η κλήρωση της Volley League. Ο Ηρακλής έχει πάρει άδεια. Θα είναι μέσα. Γιατί εχθές κάτι διαφερέσει βαθμό διάβασα. Έλα μου, ωραία τώρα. Ο Πληρώνω. Και τι έγινε. Καλά, 250. Λοιπόν. Πλήρωσε ο Πληρώνω. Πλήρωσε ο Πληρώνω. Γιατί ήρθε η τιμωρία, η απόφαση. Γιατί ο αθλητικός δικαστής είχε δώσει παράταση και τα λεφτά επειδή έρχονται απ' έξω δεν φανήκανε. Α, δεν φανήκανε. Στην παράταση είναι το λεγόμενο Βαλέρ. Έτσι λένε οι άνθρωποι, δεν το λέω εγώ. Θα είναι κανονικά δηλαδή ο Ηρακλής. Έτσι λένε ότι θα είναι κανονικά. Ωραία. Λένε από τον Ηρακλή ότι η ομάδα πλήρωσε. Χθες έδωσε και άλλα λεφτά από ό,τι έμαθα. Έκανα σχετικό ρεπορτάζ. Πλήρωσε ήδη όλο το φετινό ρόστερ. Πληρώνει τους παλιούς. Και ήδη στο League Cup, αν πρόσεξες Στέριο, είναι μέσα ο Ηρακλής στην κλήρωση του League Cup. Τώρα, η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι να γίνει σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή, επαναλαμβάνω, δεν το λέω ακούσεις, άνω κάτω τελεία εισαγωγικά, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και η ομάδα θα κατέβει. Τους πιστεύουμε και προχωράμε. Δώσαν ήδη λεφτά, αυτό το ξέρω. Τώρα, πόσο θα αντέξουν, πόσα λεφτά έχουν, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Μακάρι. Να είναι όλα καλά και να διαψευστούν οι φήμες, οι κακεντρεχείς ή οτιδήποτε για το ποιόν των ανθρώπων. Έτσι. Άλλωστε το παρελθόν δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαρακτηρίζει και το παρόν και το μέλλον σου, Στέργιο. Δηλαδή, αν εσύ παλιά μπορεί να έκανες, ας πούμε, κάτι λάθος, δεν σημαίνει ότι το κάνεις όλο λάθος συνέχεια στη ζωή σου. Μπορεί να κάνεις μετά κάτι καλό ή να το μετάνιωσες ή να διορθωθείς. Λοιπόν, Αλεξάνδριο, δεύτερη αγωνιστική Χρύσανθε. Αλεξάνδριο, Χρύσανθε. Ναι, ακούω. Αλεξάνδριο, δεύτερη αγωνιστική. Πες το τι. Άρης Ηρακλής, 7 η ώρα.
Καλά, ακόμα δεν παίξαμε την πρώτη. Λέω το πρόγραμμα. Α. 5 παρατέταρτο παίζει το Σάββατο. Δακ Αγρινίου, Μιχάλης Κούσης. Χαρίλαος Τρικού Ψάρης. Ιβανόφη 7 η ώρα, Ερακλής ΠΑΟΚ. Όλο το match Earth Live. Έτσι, δεύτερη αγωνιστική είπα Μάρης Ερακλής 7. Δεύτερη αγωνιστική 5 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Λαύριο, Μέγκαμπολτ. Σάββατο 24 Δεκάτου. Στέργιο. 2-0 ο ΠΑΟΚ το ξεκίνημα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μπήκε και ο Τσαλμπούρης. Αναλαμβάνω πλέον εγώ να είμαστε σύνομοι με τα διαλύματα. Θα πάμε στο διάλειμμα, είναι και 32 από ό,τι βλέπω. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Στο ρολόι μου. Εντάξει. Και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια με οπωσδήποτε είναι δική μου απέτηση Άμρου Άρντα. Θέλω ακόμα ένα μισή λεπτό να ακούσω Άμρου Άρντα. Με το bullying που δέχτηκαν οι δικαστές από τον Ολυμπιακό και υπάρχει σχετική επιστολή, γιατί εχθές αναλωθήκαμε αρκετά στο bullying, αν είναι bullying, ποιος κάνει bullying, γιατί αυτό παραιτήθηκαν οι δικαστές κτλ. Εντάξει, την απάντηση την πήραμε το απόγευμα. Θα διαβάσω λίγο την επιστολή, μικρή είναι. Ποιος την έστειλε? Η εφέτης που παραιτήθηκε. Μάλιστα. Η πρώτη ή η δεύτερη? Δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη. Μία από τις δύο που παραιτήθηκαν. Δεν ξέρω αν είναι και δύο γυναίκες βασικά. Απλώς κάνει λόγο για να δημιουργήσει ακόμα και φωτογραφίες των παιδιών της. Έχει ένα ενδιαφέρον η επιστολή. Έχει φωτογραφίες. Τα είπε ο Κυριάκος Θωμαίδης το βράδυ της Δευτέρας. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ επειδή είμαι σωστός το λέω, το είπε. Ναι. Έστειλε εξώδικο η μία δικαστικός. Έχει δίκιο. Μιλάει για το γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης της αθλητικής δικαιοσύνης. Επίσης έχει δίκιο. Να μπορείς να μου πεις λίγο γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για τις εφέτες αυτές και τον ορισμό τους, ναι, στην όπως. Επιτροπή. Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη ορίστηκε, ψηφίστηκε προχθές και μπορείς να μου θυμίσεις για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Για ποιο λόγο φτάσαμε να ψηφίσουμε, να ορίσουμε νέα πεντάδα δικαστών? Γιατί έφυγαν οι άλλοι. Γιατί έφυγαν οι άλλοι? Γιατί κακοδικία, ξέρω εγώ. Όχι, τι κακοδικία, γιατί δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις, φίλε? Γιατί οι άλλοι τους εξέδισε το ΚΑΣ. Α, μπράβο. Α, γιατί τους εξέδισε το ΚΑΣ. Όχι, γιατί. Τους ξεβράκωσε το ΚΑΣ. Τους είπε δεν κάνετε τη δουλειά σου σωστά. Και το ΚΑΣ τι είναι δηλαδή? Οι δικηγόροι που είναι στο ΚΑΣ, δηλαδή. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Όπου είναι ο Πιλάβιος. Όπου είναι ο Πιλάβιος δικαστής. Αυτός που είναι εκτεθειμένος. Είναι ένας από αυτούς όμως. Είναι, ναι, είναι. Είναι ένας από αυτούς που αποφασίζουν. Αυτούς. Λοιπόν, και αν οι άλλοι 499 είναι σαν αυτό. Το αθλητικό δικαστήριο χρήσανε, ναι, αυτούς, αν έχει πληροφορίες, ναι, για τον Ολλανδό πρόεδρο ή τους υπόλοιπους, ναι, που δίκασαν την υπόθεση. Ναι. Που επιλέγει η ομάδα. Τον Ολλανδό. Τον έναν και τον άλλον. Άλλον διαλέγει άλλη ομάδα και ένας πρόεδρος. Μπράβο. Εντάξει, που δεν επιλέγει. Που λέει τι λέει. Τι είπε. Ξαναδικάστε. Ξαναδικάστε γιατί δεν κάνει τη δουλειά σου σωστά. Ναι. Παρακολουθεί. Σε ξεβρακώνει. Αυτό είναι ξεβράκωμα. Αν από αυτούς τους τρεις που παραιτήθηκαν, 4, 5, 8, είχε κάποιο θέμα, μπορούσε να κάνει και αυτή ένα εξωτερικό. Άρα, αν εσύ καταδικαστείς ή μάλλον αθωωθείς στο εφετείο, και πας στον Άριο Πάγο, στο ανώτατο δικαστήριο, δηλαδή το ελληνικό, και καταδικαστείς, θα έχει ξεβρακώσει το εφετείο. Κανονικά. Αν έχει μιλήσει για κακοδικία, έχει στοιχείο. Ποιος μίλησε για κακοδικία? Κακοδικία, ποιος μίλησε? Δεν είπε κακοδικία. Έχουν γράψει ότι δεν έγινε σεβαστό το αίτημα του ΠΑΟΚ να ακουστεί πλήρως. Μεταξύ άλλων. Ακόμα και αν δεν το έχω δει, το σέβομαι αυτό που λες. Αυτό τι είναι, δεν κακοδικία? Δεν είναι κακοδικία. Αυτό δεν λέγεται. Μάθε τι σημαίνει κακοδικία. Δεν έγινε κακοδικία. Κακοδικία ήταν στο δικό σου το παράδειγμα. Αν εσύ πιστεύεις ότι δεν του ξεβράκωσε, εγώ πιστεύω ότι του ξεβράκωσε. Μαλώνεται για το επίπεδο ευθυξίας των δικαστών. Σεβαστό, σεβαστό. Και αν είχαν θέμα και αν δεν δέχτηκαν μπούλινγκ, να κάναν και αυτοί ένα εξώδικο, όπως έκανε η κυρία συγκεκριμένη. Κάνανε. Όταν παραιτήθηκαν, κάνανε. Και είπαν ότι με αυτή την πίεση και τα λοιπά που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Γιατί τους κάνα καταγγελία στον Άριο Πάγο. Κάτι πρέπει να πούνε και αυτοί. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι αν είσαι ισχυρός επιχειρηματίας. Στον Άριο Πάγο κάναν, δεν βγάζανε τις φωτογραφίες των παιδιών τους. Ποιος έβγαλε φωτογραφία των παιδιών τους? Θα σου διαβάσω την επιστολή. Όχι, ποιος έβγαλε. Ποιος έβγαλε. Έτσι λέει η δικαστής τώρα. Ποιος έβγαλε. Αν έβγαλε ένας γκάγκας στο ίντερνετ τη φωτογραφία, τι πάει να πει? Το έκανα εγώ ή εσύ? Λοιπόν. Λέει μέσα για τα μίμια. Εγώ για... ξέρω, φίλε, ότι όταν. Να σου διαβάσω λίγο την. Θα τη διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε, για να έχει ενδιαφέρον να τη σχολιάσουμε. Αλλά εγώ σου λέω. Όταν υπάρχουν ισχυροί επιχειρηματίες, οι οποίοι ελέγχουν και μέσα ενημέρωσης, Στέργιο, και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί μιλάμε και για εμάς, τραγουδάνε στο ρυθμό του επιχειρηματία, πιέζοντας το δικαστή ανάλογα με την απόφαση, αυτά θα έχουμε. Όταν δεν το συμφέρει τη Manchester United η απόφαση που βγάζει η δικαστής, βγαίνουν τα μέσα ενημέρωσης της Manchester United και τη βγάζουν πιανόλα τη δικαστή. Και όταν δεν συμφέρει τη Liverpool η απόφαση που βγάζει η δικαστής, βγαίνει το μέσο της Liverpool και ξασκίζει το δικαστή. Όταν γίνεται το ανάποδο,
Το μέσο της Liverpool λέει για το μέσο της Manchester United. Μπράβο στο δικαστή που επιτέλους βρέθηκε και έκανε το σωστό. Αυτό γίνεται, Στέργιο. Δεν γίνεται μόνο μέρος στο bullying. Όλοι το κάνουν, οι ισχυροί και δυνατοί. Όσοι δεν είναι ισχυροί και δυνατοί, επειδή είναι γκάγκες και δεν είναι ισχυροί και δυνατοί, δεν μπορούν να το κάνουν. Πέφτουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι? Πέφτουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όλους τους δικαστές τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχουν δικάσει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη και να μην βάλω και κανένα ακόμα, τους έχουμε βγάλει ο καθένας που δεν του άρεσε η απόφαση, πιαν όλα. Τους έχουμε βγάλει όλους. Πιαν όλες τους έχουμε βγάλει. Δικαιοσύνη, ναι, είναι τυφλή και τέτοια. Όταν βγάζουν απόφαση υπέρ μας, έλαμψη δικαιοσύνη, απάντηση στην προπαγάνδα κτλ. Χαστούκι. Χαστούκι, χειρό κτλ. Όταν βγαίνει η ανάποδη η απόφαση, πιανόλες, λίγησαν στην πίεση. Αυτό γίνεται. Σκιές στην απόφαση τάδε. Αυτό γίνεται, Στέργιο. Εσύ πες ότι γίνεται μόνο μέρος. Ο κόσμος του Χρύσανθε. Δεν ξέρω για πάγο. Εγώ είπα για τη Λίβερπουλ και τη Manchester United. Άκουγε αυτά που δεν άκουσε όλη τη ζωή, εντάξει. Κάνει λάθος, εμείς τα λέμε όλη τη ζωή. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Ναι, και είπε ξαναδικάστε. Αυτό είπε. Δεν είπε ξαναδικάστε, εσύ έχει ξαναδικάστε. Τι είπε, Στέργιο. Ότι κακό είπε και ξαναδικάστε, είπε. Κακό είπαν την θεώρησαν την απόφαση τη δεσμευτική. Κακό τη θεώρησαν. Δεν είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση. Ναι. Δεν έγινε δεσμευτική. Κατά την άποψη του δικαστήριου. Πιανού, ρε Χρήστατε κι εσύ. Ναι, δεν σεβαστώ. Πιανού. Ξαναδικάστε, δεν είπε. Τον ανώτατο βαθμό του. Αθώο είπε. Γιατί όχι. Δεν είπα αθώος. Όχι, δεν είπα αθώος. Γιατί δεν είπα αθώος. Αφού τους ξεβράκωσε. Το ξαναγυρνάει. Γιατί είστε την απόφαση πίσω. Σωστά, να ξαναπάρει τα λεφτουδάκια να δώσει άλλα 100.000. Στο να ξαναπάς στο ΚΑΣ όταν πει η απόφαση. Και αν θα ξαναπάω στο ΚΑΣ, γιατί έχω το δικαίωμα αυτό. Ναι. Αυτή τη φορά το ΚΑΣ θα πας. Γιατί δεν υπάρχει νόμος να καταδικαστεί, Στέργιο. Φρόντισε. Υπάρχει νόμος να καταδικαστεί για πολιτικτσία. Έχει βγει από το άρθρο τη ΕΠΟ. Βγήκε ο κύριος Μπαλτάκος και το είπε εδώ την ίδια μέρα που βγήκε η απόφαση του ΚΑΣ. Ότι νομικό πλαίσιο στην ΕΠΟ για να τιμωρηθεί δεν ο ΠΑΟΚ υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι λέω, ρε Χρήστα, δεν πειράζει την αλήθεια. Εγώ ξέρω, λέω την αλήθεια. Από πέρσι. Εγώ αυτό που ξέρω ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Άκουσε το επιφώνημα. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για υπόθεση τη περασμένη σεζόν. Εγώ αυτό και ξέρω. Αυτό ισχύει. Εγώ αυτό ξέρω. Και αυτό ισχύει. Ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί για την περσινή σεζόν φέτος. Ναι, αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Τι θα λένε όμως, αθώοι. Το θέμα είναι ηθικό, Χρήστα. Εκεί που θα πάρουν ένα τυπικό κομμάτι για να ζαθώσουν όμως. Δεν το λες. Θα περιμένουμε την εκδίκαση. Όπως όταν λέμε παραγράφηκε το αδίκημα αθώος. Πέρασαν 5 χρόνια, δεν έγινε το δικαστήριο. Περιμένω εγώ, σαν εσένα, με τον Ηρακλή. Που παραγράφηκε το αδίκημα για την πλαστή ενημερότητα και έλεγε αθώος. Για το ρέμο. For the γιατί κάνει λίγο ότι δεν καταλαβαίνει ο Χρήστατος, δεν είπε ξαναδικάστε, είπε δικάστε. Σωστό. Σωστό. Είπε δικάστε. Δεν δικάσατε, είπατε. Δεν δικάσατε, είπατε. Πήρατε ένα πόρισμα που δεν είναι δικαστικό, κακό το πήρατε. Δεν είπε ποτέ δεν δικάσατε. Δεν είπε ποτέ δεν δικάσατε. Αυτά είναι παραμύθια δικά σας. Δεν είπε ποτέ δεν δικάσατε. Είπε δικάστε. Δεν δικάσατε, δεν το είπε ποτέ. Είπε δικάστε. Είπε ότι κακώς θεωρήσατε δεσμευτική την συγκεκριμένη εισήγηση. Θα έπρεπε να λάβετε υπόψη σας τις τέτοιες του ΠΑΟΚ. Δικάστε την υπόθεση ξανά. Again. Το ξανά, πού το είδες ξανά. Εσύ που δεν το είδες. Το θυμάσαι. Πραγματικότητα. Αρχίσανε μάλλον και τώρα θα ανεβούν τα νούμερα. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι, Χρυσάνδη. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Εσύ όταν κοιμάσαι δεν ονειρεύεσαι. Η παλιά. Εγώ ονειρεύομαι, ναι. Άλλος ήταν κοιμισμένος τόσο καιρό. Απλά ξύπνησε ο κόσμος. Άλλοι ήταν κοιμισμένοι. Ή μάλλον τον ανούρισατε μια χαρά. Άρχισαν να ανούρισατε τα νούμερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break τώρα που ανέβηκαν τα νούμερα. Again. Ψάξτε, βρείτε την τέτοια του ΚΑΣ ξανά. Και όταν αθωωθείτε με νομικό πλαίσιο που δεν υπάρχει, πείτε ότι ήταν αδόη. 3 ευρώ τα έπαιρνα κάποτε. Ποια? Τα again. Τώρα το κατάλαβε. Συνεχίζουμε. Να διαβάσουμε και την επιστολή της ποιας κυρίας είναι, Στέργιο. Είναι η κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη. Άρα αυτή είναι η νούμερο 4 νομίζω σε ψήφους. Είχε 42. Παραιτήθηκαν οι δύο τελευταίες σε ψήφους, τέλος πάντων. Μπορεί να ναι. Η μία για το bullying και τα λοιπά, όπως είπες. Και το εκθέτει κιόλας. Και η άλλη είπε για προσωπικούς λόγους. Τώρα δεν ξέρω. Πολλές φορές οι προσωπικοί λόγοι είναι... Κάποια τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων, πάμε να. Με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια πληροφορήθηκα την Παρασκευή 9 Δεκάτου του 2020 από συναδέλφους μου στο διαδικτυακό σας τόπο, τον οποίο και δεν γνώριζα έως τον παραπάνω χρόνο, με την επωνομασία γαύρος.gr. Αναρτήθηκαν άρθρα λόγω της εκλογής μου ως μέλος της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ κατόπιν πρότασης του Εφετείου Αθηνών που αναφέρονται στο πρόσωπό μου, τα οποία είναι παντελώς ψευδείς, συκοφαντικά και σκεμμένα κακόπιστα και προσβάλλουν την προσωπικότητά μου ως ανθρώπου και ως δικαστικού λειτουργού.
Η συγκρότηση των πειθαρχικών οργανών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών και θεσμοθετήθηκε με σκοπό την κάθαρση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η επανειλημμένη στοχοποίηση των αθλητικών δικαστών σκοπό έχει να κάμψει το φρόνημά τους ως ανεξάρτητων δικαστικών λειτουργών που ασκούν το καθήκον τους μόνο υπακούοντας το Σύνταγμα, στους νόμους και στη συνείδησή τους. Είναι πλέον γνωστή η μέθοδος και τακτική ποδοσφαιρικών παραγόντων και των ελεγχόμενων από αυτούς μέσων ενημέρωσης, παρένθεση παραπληροφόρησης, να λασπολογούν σε βάρος αθλητικών δικαστών, να τους συκοφαντούν και να τους προσβάλλουν, ώστε να τους εξαναγκάζουν σε παρέτηση όπως πρόσφατα συνέβη, ευελπιστώντας ότι οι τελευταίοι δεν θα αντιδράσουν λόγω του κύρους και του είδους που διαθέτουν. Όμως η ανοχή έχει τα όρια της, ιδιαίτερα οι βολές εναντίον μου μέσω συγγενικών προσώπων, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η χρήση φωτογραφικών ανηλίκων. Φωτογραφιών ανηλίκων. Φωτογραφιών ανηλίκων, συγγνώμη. Η αλλίωση γεγονότων βλέπει φωτογραφία από φιλανθρωπικό αγώνα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους στο μάτι. Δεν είναι ικανά να με εκφοβήσουν και να παρεμποδίσουν την βούλησή μου για εξίσπιση του αθλητικού ιδεώδους, αποτελέσουν δε αντικείμενο άλλης διαδικασίας. Ζητώ άμεσα και μάλιστα εντός 12 ώρων την αφαίρεση όλων των άθρων με ημερομηνία 9 Δεκάτου του 2020 που αναφέρονται στο πρόσωπό μου από το διαδικτυακό τόπο σας και από όλους τους διαδικτυακούς τόπους που έχουν αναπαραχθεί με επιμέλεια δική σας, τη μη επανάληψή του στο μέλλον, την αφαίρεση των συγκεκριμένων άθρων από τη μηχανή αναζήτηση Google, την άμεση ανάρτηση της παρούσης επιστολής μου δίχως περικοπές και αλλοιώσεις στον διαδικτυακό σας τόπο, καθώς και την αποστολή της πάλι με δική σας επιμέλεια στους λοιπούς διαδικτυακούς τόπους που ανεπαρήγαγαν τα λόγω άνθρα σας. Επιφυλάσσουμε διαπαντός νομίμου δικαιώματός μου, Μαργαρίτα Στενιώτη, εφέτης. Πω, να σου στείλει τέτοια επιστολή τώρα εφέτης, κατάλαβες. Νομίζεις ότι θα... Άχος, μηδέν. Αυτοί θα τα πληρώσουν. Άχος, μηδέν. Αυτοί θα τα πληρώσουν. Εμείς που δεν έχουμε κανένα παράγοντα από πίσω, δεν έχουμε ούτε τον Ιβάν, ούτε τον Καρυπίδη, ούτε τον... πώς το λέτε, τον Καρυπίδη και Μπάτζε. Έχουμε τον Δρακόπουλο. Ναι. Από πίσω μας. Το Λίμπερο δεν είναι από πίσω. Έχει, ο Δρακόπουλος έχει πάρει το Λίμπερο. Λοιπόν, όντως. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, φίλε, ναι, ναι, πρέπει να είμαστε συνούμοι. Αυτοί δεν νομίζω ότι έχουν καμιά ανάγκη, Κώστα. Θα κλείσει κάποιο, θα ανοίξει κάποιο άλλο. Αυτό λέω. Θα μπει έθετο. Θα κλείσει το Ολυμπιακό 24, θα γίνει το Ολυμπιακό 24. Θα κλείσει το 24, θα ανοίξει το κάτι μαγικό, έχω στο μυαλό. Στη χειρότερη θα φάει και 6 μήνες με αναστολή. Ο υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, ο παππούς 75 χρόνων δηλαδή που έχει μπει υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, ναι. Μπορεί να φάει φυλάκιση 3 μήνες. Γι' αυτό είναι πολλές φορές 8 ευρώ τη μέρα. Που μου στέλνουν κάποιοι φίλοι και μου λένε το τάδε site έβαλε, εσείς γιατί δεν το βάζετε. Ναι. Έχει γίνει αυτό με φωτογραφία και τα ονόματα στην υπόθεση του Τόσκο. Που μου στείλαν Αριάννη και μου λένε το τάδε site. Γράφει ιδιοκτησία Μαρινάκη. Ναι. Λέω εγώ. Έχει τη φωτογραφία και το όνομα τεπώνυμο που είναι κατά παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων κτλ. Εσείς γιατί είστε κότες και δεν το βάζετε? Γιατί εγώ, φίλε, δεν έχω κανέναν από πίσω μου όταν θα έρθει το εξώδικο και το 20 χιλιάρικα να τα πληρώσω. Όταν παρανομήσω, έτσι. Μπορώ να κάνω δημοσιογραφία στα πλαίσια που μου επιτρέπει ο νόμος, όπως και εδώ υπάρχει εσουρού στο ραδιόφωνο, και να μην μπορεί να με αγγίξει κανένας, αν κάνω καλά τη δουλειά μου και σωστά τη δουλειά μου και χωρίς να βρίζω, προσβάλλω, στοχοποιώ όλα αυτά τα που δεν πρέπει να κάνω. Αλλά δεν μπορώ σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή εσύ έτσι γουστάρεις, να λέω το γράφω στα αρχή. Στα... Yeah. Δεν το είπα. Το πρόλαβα, Κώστα. Άντως, νομίζω, στην αρχή μου. Νομίζω, χρήσατε, επειδή χθες αναρωτήθηκες γιατί παρατήθηκαν οι εφέτες. Δεν αναρωτήθηκα. Ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε στοχοποίηση από μέσα του Ολυμπιακού, ρε φίλε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά σου λέω ότι αυτό γίνεται συνέχεια, Στέργιο, από όποιον δεν του αρέσουν οι αποφάσεις. Παρεπιπτόντως, σαν μπήκα στο γαύρος.gr, έχει ένα κείμενο εδώ ο φίλος μου ο Γαβαθιώτης. Το βγάλανε. Σημερινό κείμενο. 1500 λέξεις. Πανικό στην εξυγίανση. Καλά, ναι. Και τα λοιπά. Πανικό στην εξυγίανση. Επιχείρηση στοχοποίηση του Καραπαπά. Το πουλάκι. Κάτσε εδώ. Η διαφθορά της εξυγίανσης. Α, επειδή για τον ντου, για τον ντου. Ζει. Φίλο και φτερό. Εδώ εσύ, ακούγεται να λέει ο διαιτητής. Για τον ντου. Μπαίνω μέσα. Παρατηρητή, ναι. Δεν μπαίνει μέσα και απαιτητή. Ο παρατηρητής θα μου πω τι κάνει. Αυτά που γράφουν είναι, παιδιά, εντωμεταξύ, πραγματικά. Απίστευτα. Τι πραγματικά, ρε Χρύσανθε, Ολυμπιακά είναι, τι πραγματικά. Απίστευτα. Κάτσε να δω 9 του μηνός. Μακάρι, Χρύσανθε, να υπήρχε εξυγίανση όπως ήταν η εξυγίανση του Ολυμπιακού τα προηγούμενα 20 χρόνια και να τους είχε διαλύσει αγωνιστικά. Να μην έπαιρνε μισό σφύριγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Γιατί είναι Ολυμπιακός, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό δεν γίνεται.
Επειδή γιατί έχουν άκρες παντού. Αυτή η καραμελίτσα, η εξυγίανση και αυτό. Εσύ δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ολυμπιακό, αλλά μια χαρά το σήκωνε ο πρόεδρος και με κορονοϊό κιόλα. Εντάξει. Γιατί όλοι ξέρουμε το πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός, να κάνει τη δουλειά του. Σπηλώνουμε τους πάντες και τα πάντα. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. 12 δεκάτου, πάω πίσω, 11. Εντάξει, μακάρι να είχε πάρει τα ενία ο Ιβάν Σαββίδης όπως τα είχε πάρει ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Μακάρι να τα έπαιρνε. Δεν μπορεί. Και να μην παίρνει σφύριγμα, Χρυσάβη. Δεν μπορεί. Στέργει η εποχή. Άκου τώρα, άκου, μου αρέσουν αυτά. I like it. Έχουμε πολλά μηνύματα στις αναρτήσεις που κάναμε στο Facebook. Λέει Στέργιο, οι εποχές που ήσουν εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΟΚ. Και μας έλεγες ό,τι ήθελες, Στέργιο, πέρασαν. Πέρασαν, Στέργιο. Και επίσης, εσύ, Στέργιο, που άνοιξες το Black and White Radio, μας λες για θέματα επικοινωνιακά όλων ομάδων. Ποιο Black and White, υπάρχει Black and White Radio. Στέργιο, τι μας έκρυβες κάτι. Στέργιο. Στέργιο, δεν μου λες πού να στείλω βιογραφικό. Ναι, έχεις Black and White Radio. Παιδιά, λέει ο φίλος μου. Έχω σου ευχαριστήσει. Εντάξει, σε ό,τι σε είπε, όπως λένε το Χρύσανθο ότι είναι του Άρη εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά. Ήταν. Εγώ δεν ήμουν πουθενά. Και του Ολυμπιακού. Εγώ δεν ήμουν. Ναι, με λέγε. Παιδιά, ο κόσμος στρέφεται στους διασκεδαστές επειδή εσείς οι ίδιοι απαξιώσατε τον κλάδο σας. Δεν έχει νόημα να σας ακούμε για ενημέρωση όταν ξέρουμε ότι ενδέχεται να απεσιοποιήσετε μια κακή είδηση υπό το μανδύα της προστασίας της ομάδας. Από τη στιγμή που είστε πρώτα οπαδοί και μετά δημοσιογράφοι και το διαφημίζετε στον κόσμο με καμάρι. Έχει δίκιο. Έχετε απεμπολίσει εξ αρχής ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας σας. Όχι, δεν είμαστε πρώτα οπαδοί και μετά δημοσιογράφοι. Πρώτα είμαστε δημοσιογράφοι. Απλά είμαστε δημοσιογράφοι που δεν έχουμε κρυφτεί πίσω από την αντικειμενικότητα του 33-33-33. Και μισό λεπτό, παιδιά. Χρυσιστέριο τώρα. Περίμενε. Κάτσε, κάτσε το μικρόφωνο τώρα. Εκπομπή κάνουμε. Θα μπει να τον δει τώρα στο Facebook. Ναι, σιγά. Λοιπόν, Κώστα, έλεγα λοιπόν ότι πρώτα είμαστε δημοσιογράφοι. Απλά εμείς σε αντίθεση με πολλούς που κρύβονται πίσω από ένα μανδύα αντικειμενικότητας και, καλά λένε και ότι πραγματικά σωστά, εξυπηρετούν ναι. ομάδες, είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ λέω ότι είμαι Άρης, ο Στέργιος ότι είναι ΠΑΟΚ, εσύ ότι είσαι Άρης. Ναι. ΠΑΟΚ εγώ. Λοιπόν, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, φίλε μου. Τώρα, το κατά πόσο μπορούμε να το ελέγξουμε ή όχι είναι στην κρίση όλων σας. Άλλος λέει ότι την κάνουμε καλά τη δουλειά μας, άλλος λέει ότι δεν την κάνουμε καλά, άλλος λέει ότι το οπαδηλίκι υπερτερεί της δημοσιογραφίας, κάποιος άλλος λέει, α, όχι φίλε, είσαι περισσότερο δημοσιογράφος από ότι οπαδός. Εγώ το έχω ακούσει κιόλας. Όταν έκανε εδώ εκπομπές ο Super 3, ναι, ο Σαωρίδης βγήκε μια μέρα που είχα ναι, πει ξέρω, το ναι. θέμα του, του Μαουρίσιο, του Αμορόζο, ναι. και είχε πει Τσαλτιδί. Έβαλες μπροστά τη δημοσιογραφία από το ότι ήσουν ο οπαδός του Άρη. Ναι, εντάξει. Αυτό είχε πει εκείνη τη μέρα ο Γιάννης. Στέργιο γιατί λέει... είπα μια μεταγραφή. Που μάλιστα μου την είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος. Ναι, και μετά την είπες γιατί και πας να τρυπήσεις την ομάδα και τέτοια. Ενώ μου την είχε πει ο πρόεδρος. Ναι. Εδώ τα λέμε και μας λένε μην τα λέτε. Δεν τα λες. Δεν τα λέμε και τα λέμε γιατί δεν τα λέτε. Ναι. Κι αν όλες. Ακριβώς. Λοιπόν. Οπότε άσε να ξέρουμε. Η δημοσιογράφη του Ηρακλή και η δημοσιογράφη του Ηρακλή και η δημοσιογράφη του Ηρακλή. Ο Ηρακλής εξαφανίστηκε, αλλά οι δημοσιογράφοι έπρεπε να υπάρχουν. Του Ηρακλή. Η δημοσιογράφη του Ηρακλή δεν είναι δηλαδή τάδε σου λέει για να κάνουν κουμάντο όπως κάνουν οι τάδε με το μυαλό του. Για να μην πέσει ο Ηρακλής. Η δημοσιογράφη του Ηρακλή και η δημοσιογράφη του Ηρακλή. Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή για να μην πέσει ο Ηρακλής? Να πάνε να πληρώσουν τα χρέη του Παπαθανασάκη? Όχι. Όχι. Να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα στην ομάδα. Πού? Να μην πέφτει ποτέ όπου δεν πέφτουν άλλες. Σε ποιο blog γράφει η Ηρακλειδέα από όλα τα μεγάλα site? Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε το τι? Εγώ σου λέω το τσουβάλι. Πού να γράψω δηλαδή εγώ για να πω κτλ. Και όταν γράφεις αυτά τα site, σου λένε μη γράφεις στο SDNA γιατί είναι του Τάδε. Μη γράφεις το 10 γιατί είναι του Μαρινάκη. Αφού αυτοί τα έχουν. Και πώς να γράψουν όταν οι ίδιοι σε απαξιώνουν? Ρε φίλε, αυτοί τα έχουν τα μέσα. Μα οι ίδιοι σε απαξιώνουν οι φίλαθλοι. Δηλαδή γράφεις για τον Άρη και σε βρίζουν οι Αριανοί. Γράφεις για τον Ηρακλή και σε βρίζουν οι Ηρακλήδες πρώτα. Μετά οι άλλοι. Εδώ ένα άλλο μήνυμα λέει ο Λάζαρος. Εδώ κάποιοι έβγαλαν λέει πιαν όλο τον Παραγουανό της FIFA. Αστέργιο. Αλήθεια είναι. Ο Παραγουανό. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Μήνυση. Ότι τον βγάλαμε πιαν όλα, αυτό λέω. Ας κάνει μήνυση. Και ας εξηγήσει γιατί στην Πάρμα είπε ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, ενώ στον Άρη υπάρχει. Ο ίδιος. Στέργιο, αν δεν μπαίναμε ο Μίλους Europa League να πάρουμε τα λεφτά, με τι θα παίζαμε στο πρωτάθλημα, με την ΚΑΠΑ 19? Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά από την Ισπανία. Α, αυτό είναι στην προηγούμενη κομπή. Οπότε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στην ανάρτηση που κάναμε. Για τον προηγούμενο λίγο. Εντάξει, δεν έχω υπάρξει ποτέ υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Δεν έχω πάρει μισό ευρώ στα 20 χρόνια. Μπορεί να εννοεί μεταφορικά. Κάτσε να μιλήσω, ρε Χρυσάνθε, λίγο. Ναι, εννοεί μεταφορικά. Κάτσε να μιλήσω λίγο, γαμ. Αρ. Γαμ. Αρ.
Λοιπόν, εννοεί το γάμο του Κώστα που είχα πάει. Δεν έχω πάρει ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν έχω δουλέψει ποτέ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορεί να δουλέψει στο μέλλον. Δεν το κρύψω, ούτε θα το κάνω κρυφά. Δεν μου έχει παγορέψει ποτέ κανείς το τι θα πω και τι θα, αν θα πω εκείνο, αν θα πω το άλλο. Έχω κάνει και κριτική και θα κάνω και κριτική. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος η κριτική μου, μπορεί μερικά πράγματα να μην τα πιάνω σωστά, αλλά την κριτική θα την κάνω. Και προφανώς αυτό που γράφει για black and white, radio κτλ. Δεν ξέρω τι του γίνεται. Δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοιο ρέντιο κατά τη γνώση γενικότερα το τι γράφει ο καθένας. Υπάρχει τέτοιο ρέντιο. Να γίνει. Κάνα ιντερνετικό. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθενός. Ναι, θα γίνει. Ό,τι βλακία θέλει. Ναι. Πού να γίνει, εσύ, Κρίστα. Κώστα. Τι μπορεί, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Δεν το ξέρω. Τι black and white. Θα το κάνω το απόγευμα μόνο. Black and white. Black and white. Καλό. Black and yellow. Black μπορεί and να ήταν έτοιμο. Στα σκαριά. Εγώ νομίζω ότι ο φίλος απλά ξέχασε στα λεγόμενά του να βάλει εισαγωγικά. Γιατί εννοεί μάλλον ένα άλλο ραδιόφωνο που νομίζω ότι είναι ραδιόφωνο του ΠΑΟΚ. Και προφανώς εννοεί ότι ο Στέργιος περνάει, ας πούμε, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και γι' αυτό τον ονομάζει γραφείο τύπου. Όχι ότι είσαι στο γραφείο τύπου. Μεταφορικά δηλαδή. Ναι. Πώς λένε εμένα ότι είμαι γραφείο τύπου του Μαρινάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν δεν τα έβαλε. Τότε, ούτε ένα ευρώ. Τότε φίλε, κάνεις λάθος γιατί όντως ο Στέργιος δεν ήταν ποτέ στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Φανερά και... τουλάχιστον. Κώστα, δεν χρειάζομαι. Ευχαριστώ για την. Όχι, το λέω. Αυτοί που με ακούνε χρόνια ξέρουν ότι αυτά που σκέφτομαι. Έτσι τα λέω και πολλές φορές έχω παρακολουθεί. Έφτασε η ώρα των ποινών στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ωραία. Να πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Τι είπε η Χρυσή Αυγή τώρα, πιαν όλες οι δικαστές. Άμα τους αθώνε, έλαψε η δικαιοσύνη. Ο Λαγός έκανε ήδη ένσταση κακοδικίας και. Το έχασε. Λοιπόν. Μα αυτό δεν γίνεται. Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται πάντα. Αλλά όπως έχουν δώσει και δημοσιογράφοι, έχουν δώσει και δικαστές δικαιώματα. Μην το φιλοσοφήσουμε πάλι. Και εισαγγελείς και παντού. Παντού και πάντα συμβαίνει. Αυτό. Έχουν δώσει και αυτοί δικαιώματα, συνεχίζουν και δίνουν. Μα δεν είναι, να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει όμως, εσύ Κώστα, ότι αν υπάρχει ένας κακός δικαστής, ότι όλοι οι δικαστές είναι κακοί ή ότι δεν υπάρχουν τίμιοι δικαστές που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Απλά εμείς δυστυχώς και ειδικά στο χώρο του αθλητισμού και ειδικά στο χώρο των μεγάλων ομάδων, των ποδοσφαιρικών και των καλαθοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, βλέπουμε ότι είναι πιανόλας ή καλός αξιοπρεπής δικαστής ανάλογα με την απόφαση που βγάζει για την ομάδα μας ή για την ομάδα του αντιπάλου. Δηλαδή, αν αθωωθεί, πρόσεξε τώρα λίγο, όλοι αθώοι που είπαμε, η Επιτροπή Διοντολογίας. Η Ισπανού λοιπόν που έβγαλε το πόρισμα που έβγαλε και ήταν κατά του Ολυμπιακού ήταν αξιοπρεπής εισαγγελέας και με χρόνια ανακρίτρια και μπράβο της και το καλό και το ένα. Αυτή η ανακρίτρια που έβγαλε την απόφαση, όχι την ανακρίτρια, η δικαστή που έβγαλε την απόφαση για τον Μπακ ήταν κακή. Αντίστοιχα του Ολυμπιακού, το είχαν ανάποδα. Η δικαιοσύνη έλαμψε. Στην περίπτωση που καταδικάστηκε ο ΠΑΟΚ, η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια στην περίπτωση που αθώνεται. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή, απορώ που πρέπει να το πω δεύτερη και τρίτη φορά. Ο καθένας βλέπει αν είναι καλός ή κακός και ο δημοσιογράφος, αν τα λέει καλά ή όχι για την ομάδα του. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα λέει ότι ο Στέργιος είναι καλός και εγώ είμαι κακός. Δεν πάω να πω εγώ 200 αλήθειες και 200 ψέματα ο Στέργιος. Ανάποδα. Όχι. Ο Αριανός. Δεν πάω να πει 200 αλήθειες ο Στέργιος και 200 ψέματα εγώ. Αν εγώ αυτά που λέω είναι υπέρ του Άρη και αυτά που λέει ο Στέργιος κατά του Άρη, ο Στέργιος θα είναι ο κακός. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς. Αυτή όμως είναι η κατάσταση. Μην κρυβόμαστε μας πίσω από το δάχτυλό μας. Προσπαθούμε, εμένα με εκνευρίζουν αυτοί, προσπαθούν να με πείσουν κιόλας. Ότι έχουν δίκιο. Ενώ έχουν άδικο. Ενώ μόνο άδικο. Εγώ έχω δίκιο. Λοιπόν. Μόνο εγώ έχω δίκιο. Έτσι. Λετάσε μου, ποιος το είπε. Ο Βολτέρος. Λοιπόν, ο Μιτεράν. Ο Ναπολέοντας. FM και ενώ. Ο Ναπολέοντας. Αποστολή στο 54222. Ποιος είπε αυτή την έκφραση. Ο Λουδοβίκος. Λετάσε μου. Τι πετάγεσαι τώρα. Ποιος Λουδοβίκος. Ο 16ος. Ο 13ος. Ο ήλιος. Ο ήλιος. Ο ήλιος. Εγώ είμαι ο ήλιος. Ο ναι. Ήλιος. Μπράβο Κώστα. Όχι, εγώ είμαι το κράτος. Λετάσε μου. The state. The state. Λετά. Λοιπόν, για όσους ξέρουν και γλώσσες, έτσι σαν τη φιλίτσα. Αν θα τη βάλουμε μόνο τα νεύρα. Είμαι η φιλίτσα του Λίμπερο, τέλος. Όντως. Είσαι η φιλίτσα, όντως. Μην γελάς, τέλος. Διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα με Ιντερβέτεν, Κώστα. Χρήσατε. Το στοίχημα το πιάσε πάλι ο Πάρης θες. Παιδιά, θα το πούμε. Πάλι, πάλι το πιάσε. Έχει 4 στα 5. Μια μέρα μόνο δεν το πιάσε. Και αυτό γιατί δεν σκέφτηκε σωστά. Τη μόρνα. Σκέφτηκε, ναι. Ότι επειδή το επόμενο και τα λοιπά. Όχι, δεν ήξερε ότι τσιμπώνανε διαλυμένοι. Όχι, όχι.
Δεν ασχολήθηκε με το παιχνίδι. Όταν ασχολείται με το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, το πιάνει. Όταν βάζει το μυαλό του συνειρμού, τι θα γίνει μετά και τα λοιπά, yeah. Και πριν και θα πάνε ταξίδια και τα λοιπά, τότε δεν το βρίσκει. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά έπιασε και την Μπαρτσελόνα χθες. Επίσημος χορηγός ελληνικής Super League Ιντερβέτεν. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφές αποδόσεις στα φαβορί. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τη δεύτερη ώρα. Να μας δώσει λίγο ο Στέργιος τι περιμένει να ακούσει από, από το Ρέμπε. Βασικά τι περιμένουμε όλοι να ακούσουμε. Ένα περίγραμμα του τι θα ακούσουμε από τον Γερμανό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει πει κιόλας το τι θα ακούσουμε. Ο Γερμανός, αν θα περιοριστεί σε μεταγραφικά ζητήματα, σε τέτοια θέματα. Δεν υπάρχει ατζέντα, Χρήστε. Χωρίς ατζέντα είναι? Δεν υπάρχει ατζέντα. Μάλιστα. Δηλαδή, γεια σας, ήρθα. Θα όλες οι ερωτήσεις. Προφανώς θα κάνει κάποια αρχική τοποθέτηση, θα τον προλογίσει ο Κυριάκος. Στο μικρόφωνο. Εδώ. Και θα γίνουν ερωτήσεις και θα απαντήσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει όλες. Μπορεί να πει αυτό δεν είναι δικό μου κομμάτι, ρωτήστε τον Κυριάκο, να απαντάει ο Κυριάκος. Και γι' αυτό το λόγο είναι εκεί. Δηλαδή, μπορεί να του γίνει ερώτηση για το financial fair play και να πει δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Ρωτήστε τον Κυριάκο. Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να φέρνω και να πουλάω και να αγοράζω ποδοσφαιριστές. Μπορεί να πάρει θέση για το Fire Fair Play. Ναι. Μπορεί για. Όχι μπορεί, θα ρωτηθεί για Βιερίνια, για Μάτους, για Μαωρίσιο, για τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί δεν αποκτήθηκε χαφ. Εντάξει, φαντάζομαι θα ρωτηθεί. Για το σχεδιασμό. Και για ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, αν έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων ή όχι, ή πώς λειτουργεί το μεταγραφικό κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Εγώ έχω μείνει ότι υπάρχει Τριανδρία, Γιώργο Σαββίδη, Όλα Βρέμπε και Αμπέλ Φερέιρα. Με τον Γιώργο Σαββίδη σε εποπτικό ρόλο. Αυτό έχει πει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από κάποιους μήνες. Μπορεί να έχει αλλάξει, μπορεί να παραμένει το ίδιο. Μπορεί. Θα τα μάθουμε όλα σε λιγότερο από δύο ώρες. Μιας και μιλάμε για συνεντεύξη που την επόμενη Τρίτη μας έρχεται, 20 Οκτωβρίου, ώρα 2, θα δώσει συνέντευξη διαδικτυακή ο Κλάτεμπεργκ. Μέσα από το site της ΕΠΟ. Καλό. Ωραίος είναι ο Άγγλος μέχρι τώρα. Τον ξεφωνίζει και τον γουστάρα ακόμα περισσότερο που τον ξεφωνίζουν ο Ολυμπιακός και όλοι οι διαιτητοπατέρες. Έχει έρθει για να διαλύσει όλους αυτούς. Οι οποίοι συγκεντρώθηκαν βέβαια όλοι προχθές. Δεν θα διαλυθούν οι χρήστες. Γιατί δεν θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια και τι θα δρόμει στιμά από όλους. Πλέον όμως σε Στέργιο κανένας δεν τους υπολογίζει. Όλοι λένε τι λέει ο αρχιδιαιτητής και τι λένε και οι διαιτητές που τους ακούμε, πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε. Μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό πάλι, επικοινωνιακά, όχι είπαν αυτό, όχι ξεφτυλίστηκαν, όχι, αλλά τουλάχιστον όλοι μας μπορούμε να βγάλουμε και την προσωπική μας και να έχουμε την προσωπική μας άποψη και θέση. Γιατί πλέον ακούμε τον διαιτητή με τον VAR να μιλάει, να συνομιλεί, βλέπουμε τη γραμμούλα. Βλέπουμε την κίνηση μας, εξηγεί ο αρχιδιαιτητής, αυτός που αποφασίζει δηλαδή. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Είπε ο Κάκος, είπε ο Βαρούχας, είπε ο Τσίκινης. Δεν πτωούνται όμως. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει, κάνουν το άσπρο μαύρο, οκ. Οι περισσότεροι όμως αντιλαμβάνονται πλέον. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αποδέχτηκε το μη καταλογισμό πέναλτι στο Βόλο γιατί είπε, αφού το δείχνει γραμμή, χιλιοστά, χιλιοστά. Ήταν offside το Τσόλακ. Ναι. Δεν έγινε άλλη κουβέντα. Ολυμπιακός ακόμα και τώρα βγάζει γραμμές αυτό. Ας τον Ολυμπιακό. Αυτό. Η τοξικότητα αυτή του Ολυμπιακού φίλου έχει απέναντί της όλο τον κόσμο όμως. Ας τον να το κάνει. Εκτίθονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τις ομάδες. Εγώ μιλάω για όλους αυτούς που τα βράδια της Κυριακής διαμόρφωναν την άποψη και την άλλη μέρα στα site λέει, έπαιζε η δική τους άποψη. Σοκάρει το μαγείρεμα στο VAR. Ορίστε. Λέει σήμερα ο κόκκινος πρωταθλητής γάτα σκύλος Αλέστε. Ιδού ο διάλογος της ντροπής, η αλήθεια έλαμψε, τους διέλυσε, βόμβες μαρινάκι, τίναξαν στον αέρα χρόνια. Αυτό είναι για το άλλο. Να, για τη δίκη. Έπαιζαν τη φάση μπρος-πίσω, ενώ η επαφή ελαραμπή μπάλας είναι μία και μοναδική. Αυτό είναι ένα οπαδικό έντυπο. Εγώ μιλάω. Δεν είναι οπαδικό. Οπαδικό έντυπο είναι, αλλά από κάπου παίρνει γραμμή. Δεν είναι. Οπαδικό έντυπο. Δεν γραμμή, γι' αυτό είναι οπαδικό έντυπο. Όχι, οπαδικό, υπάρχουν και άλλα οπαδικά έντυπα που δεν παίρνουν γραμμή, ας πούμε. Ποιο δηλαδή οπαδικό έντυπο δεν παίρνει γραμμή. Εγώ λέω ότι όλα τα οπαδικά έντυπα. Έχουν τη γραμμή της ομάδας και όχι απαραίτητα με την έννοια τη στενή που εννοείς εσύ, αλλά ότι ακολουθούν. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση δηλαδή, ποτέ η Φόρτσα να γράψει υπέρ του Μαρινάκη κάτι? Όχι. Δεν πρόκειται ποτέ να γράψει κάτι υπέρ του Μαρινάκη. Υπάρχει περίπτωση ο κόκκινος πρωταθλητής να γράψει κάτι υπέρ του Σιμάνσκι? Με κοίταξε. Για μένα και η ώρα για σπορ πλέον, οπαδική εφημερίδα έχει γίνει. Ακριβώς. Όμως που και που υπάρχει κριτική, έστω
Σε ποιον? Απαλή του Μελισσανίδη. Απαλή σου λέω, ρε φίλε. Το Μελισσανίδη δύσκολα. Δεν βλέπει πρωτοσέλιδο. Στον προπονητή μπορεί. Δεν βλέπει, Χρήσανδε, πρωτοσέλιδο Μελισσανιδάρα μου, εσύ μόνο καλά τα κάνει. Μελισσανιδάρα πλέον βλέπουμε και σε μέσα άλλων προέδρων. Ο πρωταθλητή αυτό και τα λοιπά είναι σκληρό οπαδικό έντυπο. Μελισσανιδάρα και είναι πολύ πρόσφατο, πριν καμιά εβδομάδα, βλέπουμε και σε μέσα που δεν είναι του Μελισσανίδη. Εντάξει, και ο πρωταθλητή λέει για του παίκτε και τον προπονητή καμιά φορά. Μόνο του Ολυμπιακού, ναι. Όταν θέλει να του διώξει ο πρόεδρος. Όταν γραμμή από τον Ολυμπιακό. Όταν... το ίδιο πράγμα λες, είδες. Απαράδεκτος ο Πρίντεζης. Υπάρχει περίπτωση, έχεις δει ποτέ λάθος Μαρινάκι από τον πρωταθλητή? Ποτέ. Άρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Η Φόρτσα, μια και δεν βρεις τη Φόρτσα, φίλε. Δεν μου έχει πει κανείς τίποτα, μην γράφεις αυτό, μην γράφεις το άλλο. Και γράφω τα πράγματα μια χαρά κάθε φορά με τους αγώνες του ΠΑΟ. Κοίταξε, και στην Άρης είσαι, δεν θα βάζαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο να γράψει ένα τέτοιο κείμενο. Εγώ θα το έγραφα, να ξέρεις. Όχι, για να αντιληφθεί και το διακριτό ρόλο του καθενός. Ναι. Και εδώ στο Λίμπερο δεν θα βάλουμε σένα. Όχι, θα πει ο Κόλκας για τον ΠΑΟΚ το πρώτο και σημαντικότερο θέμα. Θα το αξιολογήσει. Είναι και κάποιοι που είναι διευθυντές. Αλλά καταλαβαίνει. Στον πρωταθλητή δεν υπάρχει λοιπόν άρθρο του αντίστοιχου Αναστασιάδη. Πού το ξέρει. Μπορεί μέσα να έχει κανένα. Ξέρω έναν που δούλεψε στον πρωταθλητή, αλλά δεν σου λέω ποιο. Κι εγώ. Στέργιο. Εγώ ξέρω δύο. Άρα ρε Στέργιο τώρα, εντάξει. Εγώ ξέρω τρεις. Εγώ να τα πω σε παιδάκια. Τρεις. Πείτε τα εσείς τα παιδάκια. Έτσι. Πείτε τα εσείς τα παιδάκια ποιοι ήτανε. Άντε τώρα. Μη ξύνεσαι στη γλίτσα του Τσομπάνι που γράψει και το Sportime για μένα. Τσομπάνι. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να διασκεδάσουμε, να το χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί επιτεθήκατε στο Στέργιο και του στεναχωρήσατε. Του γράφω να μην του γράφω. Στα παπάκια σου. Και εσύ. Ορίστε. Είδες την πρώτη φορά που σου όρμηξαν, τα παπάκια θυμήθηκες και εσύ. Δεν γράφω κανέναν. Γιατί δεν έχεις παπάκια, Κώστα. Αγαπώ όλους, να ξέρετε. Πες, Στέργιο. Είναι στη διαδικασία η κλήρωση της Volley League. Υπάρχει αστερίσκος για τον Ηρακλή. Όχι αστερίσκος από την Λίγκα, γενικότερα σε όλο το κλίμα και ακούστηκε. Κοιμισμένε. Τι είδατε, θα πέφτω σε λίγο. Ότι ο Ηρακλής μας διαβεβαίωσε ότι θα λύσει τα προβλήματά του και περιμένουμε να δούμε. Τι μας διαβεβαίωσε? Ο εφιάλτης σας. Ποιος εφιάλτης στο Volley League? Αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας. 76 τίτλους έχουν, δεν κατάλαβα. Ο Ηρακλής αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, αποτέλεσμα των παρελθόντων ετών. Οι άνθρωποι του Ηρακλή μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν γίνει προσπάθειες προκειμένου η ομάδα να πάρει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα, δήλωσε πριν από λίγο ο Παντελής Ταρνατόρος. Μάλιστα. Στην κλήρωση είναι μέσα? Στην κλήρωση είναι μέσα, ναι. Να, του Ηρακλάρας αγαπώ. Μακάρι να είναι και στο πρωτάθλημα. I love you. Θα είναι ο εφιάλτης σας, Στέργιο. Άσε μας, ρε Κώστα. Άσε μας, ρε Κώστα. Θυμηθήκατε το βόλεϊ, Στέργιο, τα τελευταία 3 χρόνια. Γίνατε και βολεϊκοί. Τι σουτ. Έχουμε δει, αλλά σιγά σιγά εγκλιματίζεται στην ομάδα. Παίρνεις παιχνίδια. Πώς είδες αυτή την πρώτη σου εμφάνιση? Χαρτίρα καταρχήν για το γκολ που έτυχες. Κοιτάει τη φιλίτσα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ελληνικά, αλλά ευχαριστώ και εγώ πολύ χαρούμενος, γιατί εγώ τώρα Βόλος. Καλή ομάδα. Νόμιζε ότι κάνει μετάφραση για αυτό. Και μακάρι I do my best in the team, γιατί έχει καλή ομάδα, καλή άνθρωπος. Είμαστε αλμπέος good president, ωραίος president. Καλός πρόεδρος. Ναι. Καλός. Ναι. Μία πρώτη εντύπωση της ομάδας. Τι. Same something for me. Same something for me. Όλοι μαζί, όλα τα χρόνια και δυνατά όλοι μαζί, 25 παίχτες στο τέλος θα το κλείσω. Και προπροηγητής, καλό παιδί, family εκεί και μακάρι όλα καλά και πάμε Europa League μαζί. Europa League? Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. 11 και 11, no problem. If you fight in the pitch, if you play your football, παίξεις μπάλα καλά και μετά όλα καλά. Μετά όλα καλά. Ναι. Ο Βόλος, you are Βόλος, Βόλος City. Πολύ ωραία, αγγελικά, πολύ ωραία. You like it. Το ξεφωνίζει κιόλας, πολύ καλά αγγελικά του λέει. Είναι Θεσσαλονίκη, με κρύλα, μ' αρέσει. Κόσμο ωραία. Βουάρντα κορυφαίο, μπορεί να το βγάλουμε. Και μακάρι I give my best in the field to make όλοι οι Βόλος χαρούμενοι. Είναι δυνατόν. Ρε φίλε. Βόλο City. Μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Τους ξεφωνίζει κιόλας. Μια χαρά. Είσαι και ομορφόπεδο, του λέει στο τέλος. Είσαι όμορφη, τον είπε στην αρχή. Αυτόν δείχνει. Και ομορφόπεδο. Όχι. Λέει εσύ είσαι όμορφη, όχι. Εσύ είσαι όμορφη και εσύ είσαι ομορφόπεδο. Τι ζούμε. Λοιπόν, έχουμε τις ποινές. Όπα. Για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν,
πριν από λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα και κάθριξη 10 ετών για ένταξη σε κλιματική οργάνωση. Γιώργος Πατέλης, πυρηνάρχης της οργάνωσης Νίκαιας, 8 έτη κάθριξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Φίσα και 6 έτη κάθριξη για ένταξη κλιματική οργάνωση. 13 χρόνια ποινή φυλάκιση σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Γερμενή, Παναγιώταρο και Παπά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πριν από λίγα λεπτά. Πόσο? 13 χρόνια, το ανώτατο. Για αυτούς και υπάρχουν άλλοι, η οποία έχει ο Ματθεόπουλος 10 χρόνια, η Ζαρούλια, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου, 6 χρόνια, Ζησιμόπουλος 6 χρόνια, Ηλιόπουλος 7, Γρέγος Αντώνης 6, Μπαρμπαρούσης 6, Κούζιλος 7 και Κουκούτσης 6. Αυτοί είναι πρώην βουλευτές για ένταξη οι συγκεκριμένοι στην εγκληματική οργάνωση. Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση και τους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό: Αλεξόπουλος 5, Μιχαήλ Αρβανίτης 5, Νίκος Μίχος 5, Στάθης Μπούκουρας 5. Στον Ρουπακιά ισόβια και 10 χρόνια για ένταξη εγκληματική οργάνωση, 4 έτη για οπλοχρησία, 4 έτη για οπλοφορία και 4.000 ευρώ χρηματική ποινή. Η συνεργή Ρουπακιά στη δολοφονία Φίσα, ο Άγκος 7 χρόνια, Αναδιώτης 6 χρόνια, Δήμου, ελαφρυντικό μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς 6 χρόνια, Καζαντζόγλου 8, Καλαρίτης 7, Κομιανός 7, Κορκοβίλης 7, Μιχάλαρος 7, Πατέλης 8, Σκάλκος 6 με ελαφρυντικό, Σταμπέλος 7, Τσαλίκης 7, Τζορβάς 7, ο αδερφός του 7, Χρυσαφίτης 6. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων ψαράδων, Αγριογιάννης 6, Μάρκος 6, Θωμάς 6, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 6, Πανταζής Αναστάσιος 8. Και τώρα η διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τις ποινές στη δίκη, το λόγο θα λάβει και πάλι η εισαγγελέα για να αναπτύξει την πρόταση επί των αναστολών. Στη συνέχεια, το λόγο θα λάβει η συνήγορη της περαίτησης, η οποία θα ζητήσει από το δικαστήριο να ανασταλούν οι ποινές μέχρι την έφεση. Άρα για κάποιους θα μπορεί να αποφασίσουν ότι μένουν έξω μέχρι το εφετείο. Σωστά, το καταλαβαίνω. Ή καταλαβαίνω, κύριε Κούση. Ναι. Αυτό προφανώς. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, αν μπορεί να γίνει αυτό, και νομίζω δεν μπορεί να γίνει αυτό, για όσους είναι σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή για την εγκληματική οργάνωση, τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Ότι δεν μπορεί να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα δηλαδή το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι ποινές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αντιλαμβάνεστε ότι μετά από αυτό που θα πει η εισαγγελέα, θα πάμε στην διαδικασία των συλλήψεων για όσους θα πρέπει να περάσουν τα σίδερα της φυλάκης. Λοιπόν, για το Βόλιο θα σας ενημερώσουμε μετά το διάλειμμα, όταν θα έχουμε και πλήρη εικόνα. Δεν νομίζω να διαφέρει και τόσους πολλούς. Ένα άθλημα όντως εντυπωσιακό, που τα προηγούμενα χρόνια φάνηκε να κάνει άλματα ή βήματα προόδου, αλλά πάλι έχουμε πέσει σε καταστάσεις δύσκολες. 10 ομάδες, 9, 8 με 2 ρεπό, με ένα ρεπό, ένα μπάχαλο. Και εκεί θα σας ενημερώσουμε τέλος πάντων για το πρόγραμμα της πρεμιέρας για ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Για την Χρυσή Αυγή τα καλύψαμε επιδερμικά σε πρώτη φάση. Αν προκύψει κάτι, θα σας το μεταφέρουμε. Η τελείωση προπόνηση του ΠΑΟΚ πρωί ήταν σήμερα. Προπονήθηκε κανονικά ο Ζαμπά. Ξεπέρασε το πρόβλημά του. Συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κυριακάτικο μάτς με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 8.30. Και δεν ξέρω αν θα προκύψει θέμα με τον Νίγκασον, καθώς βρέθηκε θετικό κόσμο κορονοϊού μέσα στην Εθνική Ισλανδία. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι τα πρωτόκολλα, εξετάσεις, ποια τεστ να βγουν για να μπορεί να είναι ο Ισλανδός κανονικά παρόν την Κυριακή στο ΆΚΑ, γιατί είναι σημαντικό μέλος της ενδεκάδας και μαζί με Μιχαηλίδη και Κρέσπο είναι μέχρι στιγμής, αν το πούμε έτσι, η καλή τριάδα του Αμπέλ Φερέρα. Άρα λοιπόν, αν προκύψει θέμα με τον Νίγκασον, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, θα είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον ο Κρέσπο να είναι υγιής, να είναι στον πάγκο, δεν ξέρω αν θα είναι στην βασική ενδεκάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Πόσες μέρες είναι για το μεσολαβούν μέχρι 3 μέχρι να πετάξει ομάδα για την Αθήνα.
Πόσες μέρες είναι για τα υγειονομικά, για τα τεστ και για αυτά? Δεν ξέρω, το παιδί ήταν στο εξωτερικό, δεν ξέρω ποια είναι το πρωτόκολλο, γι' αυτό είπα δεν ξέρω. Ναι. Να μπει αυτό από άλλη χώρα, να βγει, να κάνει τεστ, δεν. Θα δούμε, μακάρι να μην έχει κολλήσει κορονοϊό ο Ισλανδός, αλλά όντως βρέθηκε θετικό κρούσμα μέσα στην εθνική Ισλανδίας. Αυτά είναι επιδερμικά τα θέματα και για τον ΠΑΟΚ, δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, υπάρχει και η διορία για τις μεταγραφές, τελικά είναι μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, υπάρχουν δηλαδή μέρες, είναι 13 μέρες. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλευτεί αυτό ή όχι, θα ρωτηθεί σε μια μισή περίπου ώρα ο Όλαφ Ρέμπε, να δούμε και ποιος είναι, αν υπάρχει από εδώ και πέρα μεταγραφικός σχεδιασμός ή μπορεί κάλλιστα να ακούσουμε την απάντηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει μεταγραφές. Θα πάμε με αυτούς που υπάρχουν και θα δούμε τι θα κάνουμε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Γκαγκάβα. Ο Γκαγκάβα θέλει να μείνει στην Ισπανία, Κώστα. Η παιχτάρα αυτή. Και δεν ξέρω αν είναι παιχτάρα στα 31 και προερχόμενος από μια περίοδο γενικότερα που δεν, που είναι, δεν είναι και στο προσκήνιο, ούτε είναι... Στη Σαραγώσα έπαιζε, έτσι. Ναι. Okay, ένα όνομα που κάνει σίγουρα κλικ και για την παρουσία του στην Ντόρτμουντ. Γενικότερα ήταν ένα... Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν παραμένει στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Και αν μπορεί δηλαδή να έρθει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, να κάνει 5-10 προπονήσεις και να είναι κανονικά μέλος της ενδεκάδας. Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Να το γνωρίζουν μόνο ο Κανκάβα και οι δικοί του άνθρωποι. Okay. Είναι πάντως ένα όνομα που εντάξει, καναλέω, κάνει κλικ λόγω του βιογραφικού του. Δεν ξέρω αν παραμένει, μάλλον δεν παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Δήλωση Ζαχαρία Μπουσέ, να τον ακούσουμε. Χαρούμενος που την Κυριακή έπαιξα, έκανα τον ντεμπούτο μου κοντά στον Παναθηναϊκό και ήταν και πολύ καλό το ότι κερδίσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλη η ομάδα πήγε καλά και κέρδισε όλη η ομάδα. I train a lot to play and I just enjoy to be with this squad and, εγώ είμαι χαρούμενος και μόνο που είμαι εδώ μέλος αυτής της ομάδας και συμμετέχω στις προπονήσεις. Έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην ομάδα. Όταν βεβαίως ο προπονητής μου δίνει την ευκαιρία να παίξω, εγώ είμαι πάντα έτοιμος για να το κάνω και να δώσω το καλύτερό μου αυτό για την ομάδα. It's good to be in the end. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, είναι η αλήθεια. Είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό μας ικανοποιεί όλους. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή. Ωστόσο, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και θα δούμε στο τέλος τι έχουμε καταφέρει. In fact, I don't have a lot of time to... Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρώτο διάστημα που είμαι εδώ δεν έχω προλάβει ακόμη να γνωρίσω καλά την πόλη. Μου έχουν πει πολύ όμορφα πράγματα για Θεσσαλονίκη. Πιο πολύ είμαι στην προπόνηση και μετά με τους συμπαίκτες μου, οι οποίοι με βοηθούν να προσαρμοστώ. Πιστεύω σιγά σιγά θα μπορέσω να γνωρίσω και την Θεσσαλονίκη. Οκ, Ζακ, thank you. Αυτά λοιπόν από τον Ζαχαρία Μπουσέ, ο οποίος έκανε ήδη τον ντεμπούτο του με τον Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στη νίκη του Άρη του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στο break. Παρέθηση, ναι. Η κλήρωση της Volley League μεταδίδεται. Βάλε live streaming, βάλε. Άσε ρε Κώστα. Βάλε Ηρακλής ΠΑΟΚ, βάλε. Άκου να σου πω. Παρακολουθείτε, υπάρχει live streaming, εντάξει, και μαζί με μένα Χρήσαν και Κώστα την παρακολουθούν τώρα 24 άτομα. Εντάξει, πω. Οι παράγοντες δηλαδή. Παιδιά, είναι μεσημέρι, ο κόσμος δουλεύει. Οι παράγοντες δηλαδή. Οι παράγοντες των ομάδων. Ούτε όλοι οι παράγοντες. Ούτε όλοι οι παράγοντες. Είναι 9 ομάδες. 9 παράγοντες και ο προπονητής. Από 2 άτομα. 18. Κανένας παίκτης. Η γραμματέας που κρατάει τα τέτοια της Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. 20. Ο καμεραμάν που το έχει ανοιχτό για να βλέπει τι παίζει. 21. 21. 24 είναι μαζί με εμένα τώρα. Ο Στέργιος 22. Η Τάνια 23. Τάνια, ωλαίο. Τάνια, ωλαίο. Και πώς τη λέγανε οι άλλοι. Η Ελίνα. Όχι, οι φίλοι μας. Η Ελένη. Όχι. Η Κατερίνα. Η βοηθός της Τάνιας για ένα δίμηνο. Α, η φίλη μου. Καλή η ρεπόρτερ. Η σύζυγος του παίκτη. Ναι. Πλέον. Είναι. Βέβαια. Γιατί τότε δεν ήταν. Ήταν άλλη σύζυγος του παίκτη. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Και εμένα. Όχι όμως η. Εντάξει, όμορφη κυρία. Εντάξει, να κάνουμε. Παντρεύτηκε εκείνο τον παίχτη.
Χρήστε, αν θε πήγαμε να τον κάνουμε Έλληνα, τον πάρουμε στον Ηρακλή τον παίκτη. Άσε μας τώρα. Εγώ για άλλον λέω, Έλληνα παίκτη. Που χώρισε. Το βολεμπολίστα. Για... Ναι. Όχι, απλά ήταν μια σχέση. Α. Μετά σύμφω. Από αυτό το πιπεράτο, για να σα βάλουμε να σκεφτείτε ποια είναι η συνάδελφο που δεν είναι. Ναι, μα δεν το ξέρουμε, δεν θυμάμαι κιόλα. Ποια είναι η συνάδελφο που δεν είναι συνάδελφο τελικά, Κώστα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι μια οικογενειάρχη, πάρα πολύ σωστή. Και... Μπράβο. Όλα καλά. Και είναι και φίλοι μου και μιλάμε. Και δεν θυμάμαι. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά τη. Δεν θέλω να το πω, βρε Ζομπά. Έχει κάνει και δηλώσει του Τσέφεριν. Ο Τσέφεριν. Που μα ενδιαφέρει σε ένα γενικότερο έτσι πλαίσιο, γιατί περιμένουμε κόσμο στα γήπεδα. Κάποια στιγμή στα κοντά έχω την ελπίδα. Και ο Αυγεννάκης είπε χθες για κόσμο στα γήπεδα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει ο Σμιουργκύριο. Αυτό αποφασίζει, Στέργιο, όμω. Ναι. Στην Ελλάδα που δεν σε ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν σου είπα, δεν θέλω να ακούσει τι είπε. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του. Αν δεν μπορεί να πει και τι είπε ο κ. Αυγεννάκης. Ναι. Ο πρόεδρο πάντω τη UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ναι. Μιλώντα για το Euro 2020 που θα γίνει τελικά 2021. Είναι το επαιτειακό, καθώς είναι προγραμματισμένο να γίνει Χρήστα και Κώστα σε 12 χώρες. Εντάξει, φυσικά δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτή. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της UEFA, για την ώρα σχεδιάζουμε να γίνει το Euro ακριβώς όπως το θέλουμε. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γίνει με οπαδούς, χωρίς οπαδούς ή με 30, 50 ή και 70 της χωρητικότητας των γηπέδων. Μιλώντας σε γερμανικό δίκτυο, θεωρητικά θα μπορούσαμε λέει, να κρατήσουμε το Euro σε 12 χώρες, σε 11, σε 10, σε 3 ή και σε 1. Φοβερές δηλώσεις, Κώστα. Τρομερό. Εξετάζουμε να γίνει με οπαδούς, χωρίς οπαδούς, ή με 30, 50 ή 70, ναι. Ή σε 12 χώρες, ή σε 11, ή σε 10, ή άρα, σε 1. Άρα, φίλε. Φοβερή... Ναι, ναι. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, Τσέφεριν. Αποκάλυψη. Τι είπε. Έξω είναι μέρα. Με, σε πόσες χώρες θα διεξαχθεί, θα ήταν ο τίτλος. Ή σε 9, ή σε 11, σε 12, 13. Σε 11, σε 10, σε 3 ή και σε 1. Με κόσμο ή χωρίς. Έξω είναι τώρα μέρα και μπάλα μετά θα είναι νύχτα. Μπάλα θα έχει. Ναι, μπάλα θα έχει. Break. Τι είπε πάλι, break. Ο Αυγεννάκης για να το κλείσω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κοίτα, κοίτα το βίντεο, κοίτα. Και τους σκοτώνει και τους τρεις, στα ίσα. Ο καταστηματάκης του σκότωσε, έτσι, στη Βραζιλία. Φοβερό. Αυτός είναι ο τρίτος, τη γλίτωσε αυτός από πίσω. Δεν γίνονται αυτά. Βγάλαν όπλο, φίλε. Είχε και αυτός. Και έβγαλε και αυτός. Δεν το ξέρανε. Και το είχε πάνω στο σορτσάκι. Δεν τους σκοτώνεις. Αφού βγάλαν όπλο και με πυροβολάνε, τι κάνεις. Τους ακινητοποιείς. Πώς ακινητοποιείς, πυροβολάει! Άμα σε πυροβόλησε, πυροβόλησε. Πυροβόλησε πρώτος ο άλλος. Θα είχε ενδιαφέρον, Κώστα, αν κάποτε ο Ηρακλής έπαιρνε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Για άλλους λόγους, όχι την αξία του, τον Βουγιάκλιγια. Βουγιάκλιγια. Θα είχαμε ορισμένα σαρδάμ. Στην μεταδόση. Σιγά τώρα. Καταρχήν δεν κάνουμε πλέον μεταδόσεις γιατί είμαστε παράγοντες. Δεν κάνουμε μεταδόσεις. Μεταδόσεις δεν κάνετε και δεν έχετε παιχνίδια για να μεταδώσετε. Παίζουμε στην Αλεξανδρούπολη το Σαββατοκύριακο. Παίξαμε στην Ξάδη και χάσαμε. Μάλλον έπαιξαν. Αν κερδίσουν θα είναι κερδίσαμε. Έπαιξαν. Μόλις βγουν πρώτοι και ανεβούνε. Δεν. Δεν βλέπω. Ποιος να ανεβεί. Μόλις ανεβούμε. Μόλις ανεβούνε. Μόλις ανεβεί μια ομάδα που θεωρητικά έχει συνεργασία με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Όχι. Όχι. Έχει συνεργασία. Μόλις ανεβούν να πει. Μας πρίξατε να το βγάλουμε live. Τι ήταν, ο παδί του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Αυτό είναι το άσχημο. Ανεβήκαμε. Δεν θέλω να συγχωρώ. Πάμε μόνοι μας. Πολύ πιθανό. Μα γι' αυτό και ο κόσμος φωνάζει. Να έσοδα, αυτά σου λέω. Ο λαός των Αμπελοκήπων. Δεν. Είμαστε στο δεν. Εγώ είμαι στο. Εγώ προσωπικά. Έτσι, είμαι στο δεν. Ευτυχώς υπάρχει το μπάσκετ που έχει κατά υψηλά τη σημαία. Θα φάτε μια τριαντάρα το Σάββατο. Ηρακλής ΠΑΟΚ, τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα. 7 η ώρα. Έρε Κώστα. Μια τριαντάρα. Στα Γιάννενα θα είμαι. 40 πόντους στη δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερο ημίχρονο, με δεύτερο ημίχρονο. 40 πόντους στη δεύτερη αγωνιστική. Εν τω μεταξύ, τι είπες, τι μέρα είναι το Σάββατο. Τι ώρα. 7. Πάλι παίζει Άρης Λάρισα. Λάρισα, Άρης το. 5 παρατέταρτο. Άρης το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, τι ώρα είναι. Μισό λεπτό, ξαναπάμε. Το Σάββατο. Και τα δύο Σάββατα αυτά είναι 7 η ώρα. Ο Ηρακλής Πάουκ είναι 7 ώρα. Ο Πάουκ είναι 5 παρατέταρτο. Ο Άρης είναι 5 παρατέταρτο. Α! 5 παρατέταρτο. Ωραία, βολεύει. 6 δέρτο παίζει τη Λάρισα. 5 παρατέταρτο, 2 σε 7 παρατέταρτο. Θα είναι Κώστα. Θα χάσουν το 1-0 του Νεντέλκοβιτς. Τη Λάρισα. Του Νεντέλκοβιτς. Από το Λίμπερο ή. Από το Λίμπερο θα το κάνει. Ναι, ΕΡΤ. Δεν θα είναι σε παραθυράκια να πει. Όχι, το μεγάλο. Το μεγάλο μάτσι είναι. Το μεγάλο μάτσι είναι. Έχετε. Ναι. Αρ. Γαμ. Πού. Ρε πουθενά πήγα να τον πω. Πουθενά δες. Ελπίζω Κώστα να έχεις την ίδια διάθεση και τη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Αν έχεις φάει την κεφαλιά σου. Γιατί δεν έχεις φάει κεφαλιά. Έχεις δίκιο.
Μήπως το παραμύθι τελειώσει. Ευχαριστώ για την ευχή. Μακάρι. Εμείς συνδυσμένοι είμαστε. Αν χάσουμε, εντάξει. Όντως. Άμα όμως σε κερδίσει, σκέφτεσαι, ενώ έχει γίνει όλα όσα έχουν γίνει με τον Ηρακλήδη και τα λοιπά, να πάει να χάσει και από τον Μπάουκ και από τον Άρη. Δηλαδή στο μόνο άθλημα που πέρσι έκανες κάτι απέναντί τους. Ναι, αλλά είναι δύο ντέρμπι και είναι χωρίς κόσμο. Δηλαδή αν είχα κόσμο δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω. Ενώ αν είχε κόσμο στα παλέ θα περνούσες. Α, πέρασα πέρσι Χρυσάνθε. Εσύ φταίς. Πέρασα, όντως. Με σφαγή. Με σφαγή. Τι με φάουλ που υπάρχει καθαρό στην επαναφορά. Στο δεύτερο γύρο έχασα. Τώρα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Και τώρα. Με σφαγή έχασα. Ωραία, κλείστε για το πρωτάθλημα, Κώστα. Σταμάτα, Στέργιο. Δεν έπαιξε καλά η ομάδα και έφαγε και σφαγή. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να κερδίσει ο Άρης, τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος ο Κώστας λέει: περιμένουμε αγωνία να ακούσω τι έχει να πει ο εκπρόσωπος. Το ίδιο όνομα και επώνυμο της ΠΑΕ που άκουσαν άκουσαν θα κατακεραυνώσει τα κακά ραδιόφωνα της πόλης που άκουσαν άκουσαν κάνουν σπέκουλα και κακολογούν την αγαπημένη μας ομάδα τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πει τίποτα. Θα πει μια γενικότητα. Αν είναι μάγκας, ας πει ονόματα. Ας πει ο Κούσης από το Λίμπερο είπε ότι δεν είμαι μάγκας. Στον φίλο σου αυτόν Χρήσανδε. Αριανός είναι. Όλο αυτό που έγινε από προχθές δεν έγινε γιατί ασκήθηκε κριτική. Όλο αυτό έσκασε γιατί είπε ένας ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάθει έφραγμα. Και μετά μάζευε τα σημάζευτα και έλεγε τελικά έκανε check-up, αλλά εγώ τον μπέρδεψα και δεν ήθελα. Γι' αυτό είναι όλο αυτό. Δεν ναι, ο ίδιος ο ένας είπε τη μέρα που ο Καρυπίδης πήρε τον Άρη και έβαλε 1 εκατομμύριο, είπε ότι δεν πρόκειται να βάλει το 1 εκατομμύριο και είναι παραμύθια. Είναι ο ίδιος που είπε ότι πανηγυρίζει η Μάγδα Φίσα που παίρνει 800.000 ευρώ. Δεν το είπε έτσι ακριβώς επειδή τα άκουσα. Ναι, δεν είπε έτσι. Είπε, να είπε ότι αν πάρει τα 800 να τα δώσει σε φιλανθρωπικά. Να είμαστε σωστοί. Αυτό είπε. Εντάξει, τώρα μπορεί να το είπε στον για τον φίλο το Θανάση που μου έχει στείλει με φόρτσα και τα λοιπά. Ακόμα το πούμε μετά αυτό, το διάλειμμα. Ακόμα και αυτό και βγήκε Χρήσανθε όμως και ένα μετά και τον έλεγε για τη Χρυσή Αυγή. Και όντως μετά βγήκαν άλλοι και κράζανε. Τώρα θα μου πει: άκουγες και εσύ, εκείνη την ώρα άκουγε. Όντως. Εγώ ακούω τα πάντα γιατί είναι η δουλειά μου. Το ξέπλυμα της Χρυσής Αυγής που γίνεται από ορισμένους σε αρκετά ραδιόφωνα είναι πραγματικά τραγικό, υποβολημιαίο θα έλεγα, μέχρι ένα σημείο, γιατί έχουν ακουστεί αρκετά για κάποιους. Όχι, τώρα θα γίνει και βίστηση. Για κάποιους που πληρώνουν τις εκπομπές τους, αντί να πληρώνονται, έχουν ακουστεί αρκετά για κάποιους που πληρώνουν τις εκπομπές τους, επαναλαμβάνω. Εμείς εδώ αυτό γιατί το κάνουμε. Σε διάφορα ραδιόφωνα. Ζαγόρα, ακούς. Υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν τις εκπομπές τους. Ζαγόρα! Και εμείς γιατί πληρώνουμε μόνο! Και εγώ για να κάνω τον δημοσιογράφο πληρώνω. Α, εντάξει. Πάμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, μήνυμα. Πρώτα εδώ. Κλήρωση Volley League αποκλειστικά. Α. Σε παγκόσμια μετάβαση. Μπορεί να είναι μόνο. Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου. Ακυρώσει τα πάντα. Έχει την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Μήλων Ολυμπιακός. Μήλων. Πάω Κόφι. Μια από τις πιο ιστορικές συλλόγους της Ελλάδας ο Μήλωνας, έτσι. Φίνικα Σύρου και Φυσιά. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Διπλό. Ρεπό Φίλιππος Βέρειας. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Πρωταθληματάρα. Μήλων Ολυμπιακός, Πάω Κόφι, Φίνικα Σύρου και Φυσιά. Παναθηναϊκός Ηρακλής, Ρεπό Φίλιππος Βέρειας. Θα έχουμε δηλαδή, μπάσκετ. Ποιο θα έχουμε βόλε, τέσσερα μάτς, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ποιο βόλε ρε παιδιά, παιδιά είναι ντροπή αυτό. Τι ντροπή είναι αυτή. Θα μου πεις τι ντροπή. Τέσσερις αγώνες το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, Στέργιο, να σου πω κάτι. Άμα η χώρα παιδιά δεν σηκώνει συλλόγους και τα λοιπά, τι να το κάνει. Να λέμε ότι έχουμε. Να χρωστάνε και μετά να λέμε ότι έρχονται οι απατεώνες. Ας το κάνουμε ερασιτεχνικό, Κώστα. Αυτό. Να βρεθούν 16 ομάδες για τη χαρά του αθλήματος και να βλέπουμε βόλεϊ. Σαν πως τώρα ποιος το βλέπει. Πρωτάθλημα με 4 αγώνες. Εσείς που μαζεύετε 10.000 το παίζετε με τον Ολυμπιακό. Πρωτάθλημα με 4 αγώνες Κώστα το Σαββατοκύριακο δεν είναι πρωτάθλημα. Και ρε, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω. Από τη στιγμή που και δεν. Και σπάσε πλάκα να συμβεί, λέμε τώρα, να μην μπορέσει ο Ηρακλής να τα επεξέλθει. Κονοροϊός άμα γίνει, χτύπα ξύλο. Και να έχουμε μετά 8 ομάδες. 8 ομάδες, μια χαρά. 8 ομάδες, γιατί. Δεν θέλετε πιο ευέλικτα πρωταθλήματα και λίγκες. 8 ομάδες. Πάμε. Πού να πάμε. Μέχρι να βγάλουμε τον Πάρη. Και πού είμαστε εδώ. Α, ένα μήνυμα. Πάρε τον Πάρη. Ο φίλος ο Κώστας πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεύτερα παιδιά. Γεια σου Κώστα. Ντροπή Χρήσανθε να συγκρίνει τον πάγκο του Ακατανόμαστο και τον Ιβάν Σαββίδη με τον πρώτο του Ακατανόμαστο. Φαντάσου ο Ιβάν Σαββίδης να είχε έστω και μία από τις υποθέσεις που κατηγορούνται αυτοί, λέει ο Κώστας. Λοιπόν. Τι δεν συνέκρινε. Θα σου πω Κώστα το εξής. Δεν συνέκρινε αυτό το πράγμα. Θα σου πω Κώστα το. Καταρχήν δεν έκανε αυτό. Την αλλά τέλος πάντων. Επικοινωνιακή πρακτική συνέκρινε. Και θα σου πω το εξής. Όχι, έχει μια τάση χωρίς αυτό. Όταν λέμε κάτι για μια υπόθεση να λέει όλοι τα ίδια κάνουν και αυτό και τα λοιπά. Η μεγάλη, ναι, θεωρώ ότι, στο ποδόσφαιρο μπήκατε στα παπούτσια του Ολυμπιακού. Αυτό θεωρώ. Ότι στο ποδόσφαιρο οι πρακτικές σας. Υπάρχουν στιγμές σε επικοινωνία. Σε επικοινωνία. Που σκέφτομαι μακάρι να μπαίναμε. Αλλά δεν έχουμε μπει. Λες εσύ. Εγώ λέω ότι μπήκατε. Γι' αυτό πέρσι
Εγώ λέω ότι μπήκατε στα παπάρια. Στο πρωτάθλημα, γι' αυτό πρόπερση. Εγώ λέω ότι μπήκατε στο παπάρια. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός. Καλά, μας το κλέψανε, λέτε εσείς. Άνε προηγουμένου, να μπαίνει μέσα ο αντιπρόεδρος. Είναι πιο δυνατός από σένα. Είναι πιο δυνατός από σένα. Άρα δεν μπήκαμε στα πούτσια του Ολυμπιακού. Μπήκατε. Απλά δεν έχετε τόση μεγάλη δύναμη όπως αυτή. Δεν έχετε 47 πρωταθλήματα, δεν έχετε τη μισή Ελλάδα στο πλευρό σας, δεν έχετε τους μισούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν είστε τόσο ισχυροί όσο είναι ο Μαρινάκης. Τι να κάνουμε τώρα. Παρόλο που το παίξατε τόσο ισχυροί, παρόλο που δημιουργήσατε μια αίσθηση έπαρσης πάρα πολύ μεγάλη, δεν είστε Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς στο επίπεδο του Άρη. Παρόλο που μειώνετε τον Άρη και δεν μας βλέπετε και είμαστε πουθενάδες μπροστά σας κτλ., σε αυτό το επίπεδο είστε. Απλά 1-2 χρόνια λόγω της απίστευτης σπατάλης χρημάτων που σας έφερε στην κατάσταση που σας έφερε τώρα με τα financial fair play κτλ. Βέβαια τότε δεν λέγατε ότι πετάει λεφτά. Η Βάναρο έχω λέγατε 50 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Φέρε και άλλον πρόεδρο λέγεται. Τα τελευταία 40 δεν βλέπει ο ΠΑΟΚ τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Σωστά, έχετε τόσους πολλούς τίτλους εσείς σε σχέση με τον Άρη που δεν μας βλέπεις. Ίδια πρωταθλήματα έχεις, βρε. Ίδια πρωταθλήματα έχεις. Και έχει ο άλλος 50 και συγκρίνεσαι με αυτόν. Με την έπαρσή σου και το μεγάλο ιδεατισμό σου. Σαν την Τουρκία κάνεις. Που νομίζω ότι είναι η Ισλαμική Αυτοκρατορία. Είναι. Είναι και μόλις πετάει ένα. Πώς ήταν τα γαλλικά, Κώστα? Ραφάλ. Μα Ραφάλ, κακάκια. Ναι, χθες η Σουηδό, είδες η Σουηδό τι την έκανε. Κρύβονται. Φυσικά και κρύβονται, Στέριο, ναι. Κρύβονται, Στέριο, ναι. Μαγκίτσες στην Κύπρο κάνουν μόνο. Τι μόνο. Μαγκίτσες στην Κύπρο κάνουν μόνο. Και μόλις βγήκε. Στην Ελλάδα μόλις βγήκε το ελληνικό ναυτικό όλοι πίσω. Στα καφενεία του Βαθύλακου αυτά λέτε. Δεν πάω σε καφενεία στο Βαθύλακο. Ρώσο έριξε. Εγώ μεγάλωσα στην Τούμπα και στη Χαριλάου στα καφενεία. Και λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Λέει για τη Φόρτσα συγκεκριμένη περίπτωση. Φαντάζομαι το λέει για οποιαδήποτε εφημερίδα που είναι ΠΑΟΚ, όπως θα έλεγε το ίδιο για την Άρση, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει περίπτωση, λέει, η Φόρτσα να κάνει πρωτοσέλιδο με την υπόθεση της δίκης του Ιβάν με το πιστόλι και να ρωτάει τι γίνεται και πότε θα τελεσυδικήσει. Όχι. Όχι, Στέριο. Όπως και το η Άρης είσαι, δεν θα κάνει ποτέ για τον Καρυπίδη. Όπως και ο πρωταθλητής, δεν θα κάνει ποτέ για το Μαρινάκι. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό και ο φίλος μας είπε πριν ότι ο κόσμος έχει γυρίσει. Μην κρυβόμαστε όμως πίσω το δάχτυλό μας. Όπως και το Λαμπαουτάρι θα κάνει κατά του Άρη, ναι. Αλλά εγώ το λέω. Οι μόνοι που δεν το λέτε είστε εσείς. Ενώ το κάνετε και μου το παίζετε. Εξηγιαντές, οι καλύτεροι στη δημοσιογραφία, οι καλύτεροι στην επικοινωνία, λέτε τις αλήθειες. Όλοι οι άλλοι σας πολεμάμε. Και έχετε και 400 πρωταθλήματα. Ενώ έχετε 3. Όσα και ο Άρης δηλαδή. Και τα φτάσατε φέτος. Πέρσι, πρόπερσι, πότε τα φτάσατε. Αυτή είναι η κατάσταση. Στο ποδόσφαιρο. Διότι στο μπάσκετ έχετε το 1 τρίτο. Οχ, τον Ντίλτον. 22 βασικά έχω, Κώστα. Άντε πάλι. Θα βάλω άλλο ένα στο ταβάνι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Πού τόσο. Τώρα έρχεται. Πάρη! Σε λίγο είπαμε. Α, συγγνώμη. Σε ένα δευτερόλεπτο. Α. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Μαζί μας, Κώστα, είναι η χορηγή που έχει τη δεύτερη ώρα. Ποτέ. Μαζί μπροστά σου είναι, Κώστα. Ξύπνα λίγο. Ούτε έναν. Ο Μίστερ Γκολτ. 62-85-86, να φας καμιά πίτσα, Κώστα. Γιατί σαν την πίτσα δεν έχει. Γιατί σαν την πίτσα δεν έχει. Το Σάββατο. 62-85-86, πάρει. Έλα, Χρήστανθε. Σε αποθέωσα πάλι, έτσι. Πάλι τα πιάσες. Πάλι το πιάσες το σημείο. Εντάξει, δώσαμε ένα σημείο, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 4-5 έχεις, εύκολο. Πόσο έχεις. Εντάξει. Ένα επιτρέπει να κάνει. 80% επιτυχία, φίλε, δεν έχει το book. 80% καλά είναι. Θα βγάλουμε και το σημείο να αυξήσουμε και άλλο το ποσοστό. Ωραία. Στο τέλος θα το πεις. Περίμενα αγωνία. Στο τέλος. Βέβαια. Πρέπει να το βάζουμε στο Facebook αυτό και το σημείο της ημέρας από Πάρη Τσελεπίδη. Βέβαια. Πολύ καλό. Μόλις βρούμε χορηγό όμως. Έτσι. Ναι. Όχι. Θα το λέμε για να βρούμε χορηγό. Είναι μια προσφορά από μένα. Έτσι. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται εκεί στην Αθήνα. Η επικαιρότητα της Αθήνας περνάει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί? Μπροστά στο σημείο της ημέρας. Έτσι πάρει. Αυτό πληρώνει κιόλας. Σωστό, 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 σωστό. Σωστά και αυτό, Κώστα. Ναι. Σωστά και αυτό πάρει. Καλά, βλέπω ακόμα και στα αθλητικά site είναι η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή είναι που υπάρχει ως πρώτο θέμα. Κάτι στο μπάσκετ βλέπω κάτι παίκτες που τους ξέρετε μόνο εσύ και ο Κώστας να φεύγουν από τον Παναθηναϊκό. Ενώ όταν ήρθαν λέγαμε οι παιχταράδες που ήρθαν. Δεν είπαμε, μην μπερδεύεσαι. Δεν είπαμε για τον Τζάκσον. Όχι, δεν είπαμε. Ωραία. Ναι. Ότι ο Ράις που είναι να σταματήσει τον μπάσκετ και υποτίθεται ότι είναι πάλι στο στόχο του Παναθηναϊκού. Ποιος? Ο Ταϊρίς Ράις. Ο Ράις. Τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ. Αφού είναι παιχτάρα, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Καλά, είναι πώς λέμε στο παλιό καλό κρασί, κάτι ανάλογο έχει να κάνει και με τον μπάσκετ τελικά.
Και μια φίλη μου έτσι λέει. Τι, για το παλιό καλό κρασί? Ναι, ναι. Ε, ναι. Ότι τη αρέσει. Το είναι παλιό. Κόκκινο ή λευκό? Μόνο κρασί. Μπλε. Σαν τη μουστάρδα. Πολύ καλό. Καλό. Πολύ. Μπράβο, Κώστα. Τρομερή αυτή η ζώνη, πάρει. Ναι, ναι, ναι. Έκπληξη. Τρομερή αυτή η ζώνη. Πρέπει να βρούμε άλλη λέξη, ή μας κάνει αυτή που είναι με 7 γράμματα. Ο Μάτος ο παίκτης, μάτι αυτή η ζώνη. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Το κρατάω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Πάρει την όποια επικαιρότητα βεβαίως. Γιατί... Μισό λεπτό, εδώ υπάρχει θέμα. Έχουμε άμα θες ομάδα... να φαντάρεις κάποιον, περίμενε. Ναι, διαβάζω ναι. Το κόντρα. Άντε πάλι. Ο Πετράκης δεν πήγε τυχαία στην ιστορικότερη ομάδα του. Του. Και σκέφτεσαι εσύ. Του τον μπίνγκι 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 Κωσόβου. Λουξεμβούργο. 0 στα 4 έχει μετά. Πήγε ο Πετράκης τελικά. Στι Ζενέσες. 0 στα 4. Στι Ζενέσες πήγε. Ο Πετράκης που ήταν στη Λαμία. Ναι, ή ο Πετράκης που ήταν στα Γιάννη. Στη Λαμία. Στη Λαμία. Στη Λαμία. Ο γιος είχε 0 στα 4. Εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Και δεν πήγε είναι. Τυχαία, λέει εκεί. Στη... Και λέω τη Ισπανία. Τη Γερμανία. Τη Ιταλία. Του Λουξεμβούργου. Αυτά τα έκανε ο Θέμος με το Σιμίτι. Πολύ γέλιο. Ρε φίλε. Εντάξει, να το παραδεχόμαστε πάντως και το άλλο σενάριο. Έτσι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή για τον προπονητή. Καλά, ναι. Αν δεν έρθουν τα πρώτα αποτελέσματα, τελειώνει. Εννοείται. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή... μην το κάνεις τώρα βάντα. Πήγε στο Λουξεμβούργο τώρα προπονητής, εντάξει. Μόνο νίκες. Ναι, δηλαδή ο Ένινγκ Χρύσανθε, ναι. που πέρσι διαδέχτηκε τον Παντελίδη, ναι. Διαχειρίστηκε την ομάδα που έφτιαξε ο Παντελίδης, οδήγησε τον Άρη περιπάτου στα play-off, ξαφνικά δεν ήταν καλό. Όχι, πάρει. Ο Ένινγκ πέτυχε απόλυτα πέρσι. Διότι ναι. Έκανε αυτό το οποίο περιέγραψες μόλις τώρα, αλλά όταν του δόθηκε η ομάδα να την φτιάξει αυτός, γιατί ένας προπονητής ναι. Κρίνεται κυρίως, και έτσι πρέπει να κριθεί αυστηρά, όταν ο ίδιος κάνει την προετοιμασία και την ομάδα, όταν ναι. Λοιπόν το έκανε αυτό, τα έκανε κουλουβάχατα. Και γι' αυτό έφυγε. Καταλαβες. Και μετά είδα δούλεψε καλά το F5 χρήσαμε. Το F5 δουλεύει μια χαρά πάντα από την αρχή του καλοκαιριού φέτος και έχουμε 80% και εμείς εκεί. Γιατί ναι. Ήρθανε κάτι μαζεμένοι μετά. Έτσι κι αλλιώς θα έρχονταν οι μαζεμένοι και στους πριν δεν είχε λόγο, έτσι κι αλλιώς πάλι. Ο Ένινγκ. Ο τεχνικός διευθυντής είχε λόγο και η ομάδα σκάουτινγκ του Άρη. Και ο Καρυπίδης φυσικά. Γιατί καταλήγουμε και λέμε το εξής, γιατί το λέγαμε νομίζω και για ομάδες του εξωτερικού τελικά. Αποφασίζει ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής, σωστά. Ο πρόεδρος αποφασίζει την Ελλάδα. Ναι, γιατί ο προπονητής πρέπει να πει ότι εγώ θέλω, ας πούμε, τερματοφύλακα. Χαφ, αριστερό, μπακ και τα λοιπά και ο πρόεδρος να καταλήξει. Όχι, σε αυτό τα βρήκε. Με βάση τα χρήματα που έχει. Σε αυτό είχαν συμφωνία. Σε αυτό είχαν συμφωνία στις θέσεις. Στις επιλογές. Στις επιλογές διαφωνούν πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ θέλω τον Ντάτκοβιτς και ο άλλος θέλει τον Δελιζήσι. Επειδή μίλησα μαζί του ότι είναι στο Αμβούργο. Πλέον έχει φύγει από τη Σαλίτα, έχει μαζέψει. Πολύ ωραία. Ποιος? Είναι. Ο Ένινγκ. Το ρώτησες και αν στεναχωρέθηκε μια φίλη μου στη Χαλκιδική. Ο Γερμανός παικταράς. Το τι μπορεί να το ρώτησα, Χρήσανθε, μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Έτσι, 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 φιλαράκι μου, έτσι, φιλαράκι μου. Πες μας κάνα πικάντικο τώρα, πες μας κάνα πικάντικο. Ένα λεπτό. Εξάλλου τη στιγμή αυτή ο Άρης έχει προπονητή, τον Άκη Μάντζιο, έτσι. Έτσι. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να λέμε το τι μπορεί να υπήρχε. Τον αίτητο. Τον νικητή μετά από 13 χρόνια στο ΟΑΚΑ. Ορίστε. Τον νικητή μετά από 13 χρόνια στο ΟΑΚΑ. Πάρη. Και αυτόν που διατηρεί τον Άρη στην κορυφή, που τον άφησε ο Ένινγκ. Πρωτοπόρο. Καλά, ο Ένινγκ. Ο Ένινγκ. Ναι. Πρωτοπόρο αίτητο. Μία νίκη έκανε ο Ένινγκ. Και ενδυνάμει πρωτοπόρο και την επόμενη αγωνιστική. Και με μεγάλη διαφορά πλέον. Μία νίκη ο Ένινγκ, μία νίκη ο Τερζής. Μία νίκη και μία σοπαλία. Και μία νίκη ο Μάντζιος. Και μία ακόμα νίκη που θα κάνει τώρα ο Μάντζιος το Σάββατο και θα είναι πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο. Στέριο. Η οποία θα μεγαλώσει κι άλλο γιατί την άλλη εβδομάδα παίζει. Ο δεύτερος τώρα με τον τρίτο τώρα παίζουν μαζί και δεν θα παίξουνε. Χι. Χι τι χι, αναβολή. Α, ναι, για να μην κουραστούν τα παιδιά. Άρα θα έχω και μεγάλη διαφορά εφόσον ο Κούγιας μου δώσει το διπλό. Έτσι. Γιατί αν κερδίσει ο Άρης, του το έδωσε ο Κούγιας. Τελειώσαμε. Άμα χάσει, το δώσαμε εμείς τον Κούγια. It's coming home. Έτσι. Coming home. Κάτι μου θυμίζει αυτό που είπες σε κάτι που είχα διαβάσει πρόσφατα. Ναι. Τι. Όταν κάποιος έρχεται από κάπου, φεύγει από κάπου. Ναι, κάτι... ναι, τα γνωστά αυτά. Ναι, ναι. Μπράβο, Χρή. Έτσι. Στην κορυφή μιας ιστοσελίδας. Έτσι. Στην κορυφή. Με κάτι εισαγωγικά.
Λοιπόν... Εμείς είμαστε με την κορυφή απέναντι το γήπεδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, ωραία, ναι. Στο Ρετζίκι. Στο Ρετζίκι, ναι. Πάντως στο Διατάφτα εδώ πέρα στην Αθήνα, όπως τα λέγαμε και με τους τρεις σας και τις προηγούμενες μέρες, δεν έχω καταλάβει ότι η Εθνική παίζει παιχνίδι πρωτιάς για το Nations League με το Κόσοβο. Εντάξει, είμαστε στην Group C. Ποια Αθήνα. Έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τέλος πάντων, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο αντιπρόσωπο του κρατικού μας συγκρότημα. Να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Θα πας το βράδυ. Να πάρει αυτό το τρίποντο της νίκης. Εννοείται θα πάει. Θα πας το βράδυ. Ωραία. Δεν απαντάει. Θα πας λέω το βράδυ. Όχι, δεν θα πάω γιατί σπικάρω το άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής. Ποιο? Το άλλο παιχνίδι που παίζει η Μολδαβία με τη Σλοβενία. Ματσάρα. Φοβερό ματς πάρει. Χ θα το φέρει. Μολδαβία-Σλοβενία. Χ για να προκριθούμε. Θα κερδίσει η Σλοβενία. Χ για να προκριθούμε πρέπει να το φέρει. Να προκριθούμε πού? Δηλαδή να μην κερδίσουν οι Σλοβαίνοι για να έχουμε ξαφνικά προβάδισμα πρόκριση. Σε β' κατηγορία να ανεβούμε. Να ανεβούμε. Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε, παιδιά, με το δεύτερο. Είμαστε στην κορυφή. Και αν έχουμε κάποιο συγκάτοικο, δεν θα τον έχουμε για πολύ ακόμα αν κερδίζουμε. Έτσι. Σαν τον Άρη δηλαδή. Έτσι, μπράβο, σαν τον Άρη. Σαν τον Άρη. Ακριβώς. Έτσι. Αν κερδίζω, δεν με πιάνει κανένα. Τι ζούμε. Έτσι. Ωραία. Μπράβο, Χρήστο. Έτσι. Τι ζούμε. Να πούμε και τίποτα. Το σημείο, το σημείο. Ναι, πάμε. Ωραία. Στο διατάφτα πάντως στα της Αθήνας και των τριών ομάδων, να πούμε στον Παναθηναϊκό κινούνται στους ρυθμούς του Πόλωνη και το πότε θα έρθει στην Αθήνα, αν θα είναι στον πάγκο με τον Όφη, αυτός ήταν ο στόχος της διοίκησης του Παναθηναϊκού και το πότε θα προσαρμοστεί και θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μαουρίτσιο όσον αφορά τα δύο τελευταία πρόσωπα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πόλωνη έχει κάνει να έχει ξεκαστεί πάρα πολύ γρήγορα η περίπτωση του ο Γιάτας που ενδεχομένως και να έπρεπε να αποτελέσει παρελθόν εδώ και μία εβδομάδα, μάλλον φαίνεται πως υπήρχαν συζητήσεις με τον Ρουμάνο τεχνικό, θα έπρεπε να τελειώσουν για να τελειώσουν τόσο γρήγορα ο Ρόκα μαζί με τον Πογιάτος από τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό κινούνται σε ρυθμούς κατά κύριο λόγο του Τσαμπίρλου και του πέρα του παιχνιδιού με την Μαρσέη και το πώς θα εμφανιστεί η γαλλική ομάδα, γιατί υπενθυμίζουμε και όλο το τι συνέβη στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας για την περίπτωση του παιχνιδιού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην Βιλερμπάν και τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός πήγε τζάμπα μέχρι τη Γαλλία με την ευχή ότι με την επιστροφή του δεν θα έχουν συμπτώματα κορονοϊού κάποιος από τους παίκτες του. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, ο Καρέρα έχει στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον ντέρμπι των δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Το σημείο. Το σημείο. The point. Το σημείο. Η πρόβλεψη. Εντάξει, θεωρώ ότι αξίζει. Όχι, αυτό δεν είναι από πλευράς απόδοσης, ναι, ναι. Και για να δικαιολογήσει το διπλό του στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός να κερδίσει και να μην υποστεί δεύτερη σερή ήττα την Αρμάνη σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7.30 και όχι στις 9, σε ένα παιχνίδι το οποίο η απόδοση κυμαίνεται κοντά στο διπλασιασμό της στιγμή αυτή. Δηλαδή μιλάμε για καθαρή νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ιταλική ομάδα που φαίνεται ότι θα έχει ρόλο πρωταγωνιστή στην φετινή Ευρωλίγκα. Είναι καλή. Συμπτώματα, έτσι είναι γεμάτη η ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει αυτό το παιχνίδι όσο και αν χρειαστεί να παίξει ο Σλούκας που φάνηκε να έχει σημάδι τραυματισμού. 2-0-6 πάρει, 2-0-6. Μια χαρά. Τα σκαψά. Ο Κώστα νομίζω ότι δεν δίνει καμία τράπεζα μέσα σε ένα δίωρο. Βέβαια, πολύ καλό επιχείρημα. Οπότε αυτό είναι το σημείο το οποίο θα δώσω στη διάρκεια της σημερινής μέρας την νίκη του Ολυμπιακού. Κόντρα στην Αρμάνη με τους δικούς τους συνδετικούς κρίκους με τον Ολυμπιακό από το παρελθόν. Να πούμε ότι τα φοβερά πράγματα που γίνονται στην Ευρωλίγκα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τιμωρήθηκε ποια ρωσική ομάδα, η Νίζνη. Η Ζενίτ, συγγνώμη. Τιμωρήθηκε, έχασε και τα δύο μάτς που δεν κατέβηκε λόγω του κορονοϊού. 20-0. Ναι, αλλά πρόσχε, είχε 8 παίχτες το πρωί και πού να ξέρει δηλαδή ο Πασκουάλ ότι θα είχε 7 παίχτες το βράδυ. Ναι. Δηλαδή ότι θα εμφάνιζε κι άλλος παίκτης του σύμπτωμα κορονοϊού. Έτσι. Η Ευρωλίγα δηλαδή θεωρώ ότι μπορούσε να βρει ημερομηνίες στο μέλλον για να γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός που λέει ότι εγώ είχα ζητήσει αναβολή, για ποιο λόγο αφήσαν τον Παναθηναϊκό να πετάξει και να πάει μέχρι τη Γαλλία και να ενδεχομένως να εμφανιστεί αυτός με νέα προβλήματα ενώ δεν θα είχε κανένα αν δεν πετούσε η αποστολή για την γαλλική πόλη. Σε αντίθεση με τον BCL, το οποίο BCL επιτρέπει τη μετάθεση αγώνων λόγω κορονοϊού. Ενώ η Ευρωλίγκα λέει όχι, το χάνεις. Τώρα τι σώει τέτοιο είναι αυτό. Η Ζενίτ ήταν αίτητη εντωμεταξύ, είχε 2-0 ο Πασκουάλ. Και τώρα πάει στο 2-2. Βέβαια, μας είχε βγάλει και σημείο. Έτσι. Μας είχε βγάλει και σημείο μεταξύ άλλων. Έτσι, με την Μπαρσελόνα. Ακριβώς. Και χθες πάλι μας δικαίωσε η Μπαρσελόνα. Ο Καλάθης, ο καλύτερος παίκτης.
ο καλύτερος παίκτης, ο οποίος μάλιστα ήρθε από τον πάγκο και έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα για το από πότε είχε να ξεκινήσει από τον πάγκο σε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, γιατί από τον Παναθηναϊκό ήταν μόνιμος κάτοικος πεντάδας. Που δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο DPG στο Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε. Καλά, καλά. Ναι, σωστά. Δεν μπορούν οι δικοί μας μόνο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με ηγέτη τον Καλάς δεν έφτασε σχεδόν ποτέ σε Final Four. Το Στεφάνι δηλαδή. Το Στεφάνι. Λοιπόν, έγινε πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι, φιλαράκι μου, αύριο. Φιλαράκι μου. Λοιπόν, αύριο πάλι. Ο Καλάθης, 3 εκατομμυριάκια όμως ο Καλάθης. Δεν πήρε τίποτα. Παίρνει όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα στην Ελλάδα. Πώς να μην τα πάρει η στην Ζενίτ, λοιπόν, χάνει με 20-0 τους αγώνες απέναντι στην Μπασκόνια και στη Βαλένθια. Ποιος ασχολείται. Με απόφαση... Τι νοιάζει αυτή η πόλη, Ευρωλίγκα, ναι, δεν μας νοιάζει. Όχι, ασχολούμαστε με τα payroll σας, εσύ, Στέργιο. Άσε μας τώρα. Με τα payroll τους ασχολούμαστε. Ναι, που μαλώνουν μεταξύ τους εννοώ. Ασχολούμαστε με αυτά. Σιγά, βλακία που ασχολούμαστε. Εδώ, αθλητισμός. Παίζουν ομάδες. Τι αθλητισμός, η Ευρωλίγκα του Μπερτομέου είναι αθλητισμός. Του ψεύτομέου. Αυτό είναι αυνό. Λοιπόν, κάποιοι ασχολούνται. Χρειάζεται δύσκολο να είμαστε, γιατί τα τελευταία 50 χρόνια αντί για 3 υποβιβασμούς έχουμε 3 προβλήματα και 7 κύπελα. Στο μισό αιώνα τελευταίο. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω, όχι έχει. Η ιστορία μιας ομάδας δεν είναι μόνο από την βολεύει. Η ιστορία σου δεν ξεκίνησε τώρα, εκτός αν γιορτάζεις τα 50 χρόνια ιστορία σου. Σωτσά. Στα προηγούμενα 50 σου χρόνια, ναι, ναι, γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Και έπεσες τότε. Απλώς, απλώς, και έπεσες τότε και πήγες και πήρες σαν καλίτσα την ΑΕΚ. Συγχωνεύτηκες. Είναι δείγμα γιατί έχεις μέσα σου τέτοια θέματα. Γιατί είσαι 44 χρονών να γίνεις 100. Είμαι 43. Του άρεσε πόσο. Είμαι 43. Είμαι 43. Είμαι 43. Έχω δει τόσους πολλούς στο μπάσκετ που βαρέθηκα να βλέπω. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε το ταβάνι. Και τους έβλεπα με σένα απέναντι στο σκηνή. Να κλαις. Να κλαις. Να βάζεις τα κλάματα. Και να βρεις τους παίκτες σου. Για να έχεις τρία πόντων. Αυτά έχω να πω, κυρίες προδότης... και κύριοι. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ωραίο άθλημα. Ο προδότης έστησε το μάτς και τέτοια. Τον βάζει ο Ξανθός και διάφορα. Έρχεται ο προδότης διοίκηση τώρα. Ας μας μιλήσει ο Χρύσανθος για bullying σε δικαστές και να μας πει τη γνώμη του για τη δικαστή που έβαλε την απόφαση για τον Κοντοβά και να πάει να δει τι έχει γραφτεί για την ελόγω κυρία. Το είπα. Το είπα, φίλε. Εγώ το είπα. Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε τον Γιάννη, εγώ το είπα. Έβαλα και τον Άρη και την υπόθεση Κοντοβά. Άλλοι ξεχνά τις υποθέσεις τους. Με τα καμένα αυτοκίνητα. Για το Χρύσανθο που πήγαινε, λέει, ρε Στέργιο, λέει, μόνο η γάτα ο Κούσης, λέει, το έπιασε. Τζάμπα τσατίστηκε. Για ποιο, το ασπρόμαυρο. Α, ήταν το γέλο. Δεν ήμουν στο γέλο, φίλε, ποτέ. Ποιο γέλο, δεν είσαι για Άρης FM. Στο Άρης FM, άλλο Άρης FM, άλλο γέλο. Άρης FM. Άλλο γέλο, μπερδεύεται. Είναι 25 χρονών μάλλον. Η Bull Band, τι κάνει η Bull Band. Η Bull Band, τα φιλαράκια μου. Παίζει. Λοιπόν, αύριο πάλι το show θα συνεχιστεί και... Θα κάνουμε σποτάκι τώρα. Ναι, τώρα βέβαια. Το κάνω μόνος μου. Τώρα έχουμε σύσκεψη, φίλε, Σάββατο έχουμε εμάς. Έχετε? Βάλε τη φιλίτσα. Πάλι? Τη φιλίτσα βάλε. Ποια είναι η φιλίτσα πάλι? Να κάνει το σποτ μας. Καταρχήν βάλε τη Μέρκελ. Τρόικα. Τη Μέρκελ βάλε να μιλάει. Όχι τη γυναίκα μου, την κανονική Μέρκελ. Αυτή θα βάλω, μπράβο Μαρία, Κώστα. I love you. Παντόφλα.gr. Θα βάλω το Τζίπρα που λέει ότι φύγεται τα ταούλια, και τα ταούλια. Θα χτυπάνε την ταούλια και η κυρία Μέρκελ. Έξω η Τρόικα, έξω κυρία Μέρκελ. Έξω κύριε, αυτό που λέει. Ο γίγαντας αυτός της πολιτικής σου πήρε 40%. Συγχαρητήρια. Στέργιο. Άντε γεια.